Εδώ είμαστε. Καλησπέρα, φίλες και φίλοι ακροατές του Λίμπερο 107,4. Καλή εβδομάδα. Εβδομάδα άκρος ποδοσφαιρική με κληρώσεις σήμερα. Με τη συνέντευξη τύπου για το τωρινό παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Άλεξ. Ακούσαμε νωρίτερα Πέλκα και Φερέιρα. Το απόγευμα θα μιλήσουν και ο Ολλανδός προπονητής ο Έρικ Τεν Χαγκ με έναν ποδοσφαιριστή του Άγιαξ. Θα προπονηθούν οι του Έαντα στην Τούμπα. Οι οποίοι οι Ολλανδοί, κάπου τώρα σε κάνα μισάωρο, φτάνουν γύρω στις 3 παρά 20 την προγραμματισμένη αύξηση τους στη Θεσσαλονίκη. Εμείς εδώ είμαστε για να τα δούμε όλα και την κλήρωση που θα έχουμε στις 2.30 για το Europa League και ό,τι άλλο θα ακολουθήσει αυτήν την εβδομάδα με Γιώργο Μπαϊράμι, Γιώργος Παναγιώτης στο μικρόφωνο και Γιώργος Μπαϊράμι. Δύο Γιώργηδες το δίδυμο σήμερα. Υπόθεση Γιώργηδων σήμερα, καλησπέρα και από μένα. Τι γίνεται, Γιώργο, καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλή εβδομάδα, όλα καλά. Εντάξει, είναι μια εβδομάδα άκρως ευρωπαϊκή για τις ελληνικές ομάδες, καθώς μπαίνουν σε αυτή τη μάχη και οι δύο ελληνικές ομάδες, οι οποίες δεν ήταν μέχρι πρώτη, ο ΣΥΑΚ και ο ΠΑΟ, ξεκινάνε και αυτές το ταξίδι του στο ευρωπαϊκό. Μπαίνουμε δηλαδή στον τρίτο προκριματικό γύρο με 5 στα 5 και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και ευελπιστούμε να συνεχίσουμε όπως και την προηγούμενη εβδομάδα που κάναμε το απόλυτο με τις τρεις ελληνικές ομάδες. Έτσι, ερχόμαστε και από ένα ενδιαφέρον Σαββατοκυριακό που είχε πραγματάκια για να δούμε σήμερα. Θα πάμε παρέα ως και τις 5, ο Λίμπερο Παντού. Εδώ η εκπομπή ο Λίμπερο Παντού και όλη την εβδομάδα θα πηγαίνουμε παρέουλα 2 με 5. Θα έχουμε και Χρήστο Γιουβάνογλου από αύριο, έτσι. Θα μπει και τρίτο στην παρέα. Λοιπόν, κατά τα άλλα, Γιώργο, με τι θέλεις να ξεκινήσουμε? Εντάξει, κοίταξε, εγώ πάντα το πάω ιεραρχικά. Δηλαδή, στην ιεραρχία πάνω είναι το ποδόσφαιρο και το πάμε και βαθμολογικά. Εγώ έτσι το βλέπω. Μετά θα μας πεις και για φόρμουλα όμως. Φυσικά, εννοείται. Έτσι, εντάξει, αν Verstappen νικητή. Όχι, στις κατακτήρες ήταν. Πήρε την pole. Για πρώτη φορά στην καριέρα του, τον πέρασε στο τέλος εκεί πέρα. Μια, ναι. Δεν μας προσέφερε πάντως στις συγκινήσεις που μας προσέφεραν τα προηγούμενα Grand Prix. Είναι αλήθεια. Ναι. Είχαμε καλομάθει το τελευταίο διάστημα στη Φόρμουλα 1. Και πήρε μια νίκη ο Χάμιλτον, την οποία ξεφεύγει πάρα πολύ σε βαθμολογία. Ήδη είχε ξεφύγει, αλλά. Άρα πάλι πρωταθλητής. Ναι, θα είναι πρωταθλητής και φέτος για έκτη φορά στην καριέρα του και πλέον θα είναι ένα μόλις πίσω πρωτάθλημα από τον θρύλο του αθλήματος, τον Μίκαελ Σουμάχερ. Mm-hmm. Θα μας πεις και για το μπάσκετ φυσικά συνέχεια, όπου δεν τα κατάφερε στην δική μας ομάδα. Ναι, και εκτεθήκαμε, είναι αλήθεια, γιατί χθες λέγαμε ότι θα κερδίσει. Ναι. Την πίστευες, αλλά. Όλος ο κόσμος, ακόμα και οι ίδιοι παίχτες ήταν πάρα πολύ αισιόδοξοι. Δηλώσεις του μετά το παιχνίδι με την Ισπανία που χάσαμε, ότι μπορεί να χάσαμε τους Ισπανούς γιατί ήταν ανώτεροι και υποκύψαμε στην ουσία σε αυτή την ανωτερότητα. Αλλά ήταν πάρα πολύ αισιόδοξοι ότι θα κερδίσουμε τη Σλοβενία γιατί το είχαμε κάνει και στους ομίλους στην πρώτη φάση. Εν τέλει δεν ξέρω τι έγινε. Λίγο η κούραση, λίγο ότι ψωνίστηκαν. Δεν ξέρω αν μπορούμε να το πούμε αυτό. Λες. Δεν ξέρω. Φάνηκε ότι ήταν λίγο κουρασμένοι οι παίχτες, αλλά οι άλλοι δεν ήταν κουρασμένοι. Τέτοια παιχνίδια παίξανε. Ναι, ξέρω εγώ. Υπήρχαν κάποιες ενέργειες έτσι που δεν υπήρχε τόσο πολύ ομαδικότητα εχθές, δεν υπήρχε το τσαγανό. Φάνηκε λίγο αποδιοργανωμένη η εθνική και έχασε με κατεβασμένα τα χέρια. Ναι. Έχασε με μεγάλη διαφορά, είναι αλήθεια. 81-57, έτσι. Ναι. Το λίγο σκορ. Και οι Ισπανοί πανηγύρισαν το βράδυ το κύπελο. Τον τίτλο. Και είχαν βρεθεί πίσω στο σκορ. Ήταν στο μείον 13, ναι. Εντάξει, με κάποιο σμπρόξιμο εκεί στο τέλος, σε κάποιες κρίσιμες φάσεις από τους διαιτητές, πήραν το ευρωπαϊκό. Ένα μπρος πίσω και ένα φάουλ το οποίο σφυρίχτηκε. Ένα μπρος πίσω το οποίο σφυρίχτηκε στο τέλος φάουλ υπέρ της Ισπανίας, που δεν ήταν, ήταν μπρος πίσω. Και ένα πώς το λένε, lay-up το οποίο σταμάτησε και έδωσε καλά, κάτι τέτοιο, το θυμάμαι ακριβώς αυτό. Αλλά υπήρχαν δύο καθοριστικές φάσεις οι οποίες έκριναν το παιχνίδι υπέρ της Ισπανίας και διαμαρτυρήθηκαν έντονα οι Τούρκοι μετά το τέλος της αναμέτρησης. Ακόμα και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, ο Τούρκογλου, το θυμάσαι. Ναι. Νομίζω έχει αναλάβει την Ομοσπονδία τώρα. Έκανε κάποιες συστάσεις στους ανθρώπους, διαμαρτυρήθηκε έντονα και επίσης στους ανθρώπους της FIBA. Ότι τι είναι αυτά, πώς θα επιτρέπετε και μας στερήσατε το κύπελο. Μάλιστα. Έγιναν πραγματάκια εχθές. Δύο εξαιρετικές ομάδες. Ναι, ειδικά οι Ισπανοί βλέπω πιο πολύ να κάνουν την καριέρα. Καριόλο, ο Αλντάμα, κάπως έτσι, που είναι και MVP της διοργάνωσης. Ναι, εξαιρετικός ναι. παίκτης. Και ο μπροστά ο Γκαρούμπα, κάπως έτσι. Διάβαζα παντού ότι είναι ο κορυφαίος στην ηλικία του, ίσως. Ναι, είναι πάρα πολύ καλός. Το απέδειξε και στα. Είναι έτοιμος. Είναι έτοιμος πολύ σας και εγώ το βλέπω για NBA αυτό. Όπως και τον Καρούμπα, το πεντάρι. Ο οποίος στο παιχνίδι τον ημιτελικό με την Ελλάδα μας πήρε 19 rebound παρακαλώ. 19 rebound, δεν έχει ξαναγίνει. Ναι, λες και παίζε μόνος κάτω. Πήρε πιο πολλά rebound παρά έβαλε πόντους. Έβαλε 13 πόντους και 19 rebound. δεν έχει ξαναγίνει τώρα αυτό το πράγμα. Τρομερός. Εντάξει, θέλει και την τύχη λίγο για να παίζει rebound, έτσι. Που θα κάτσει μπάλα, αλλά. Πρέπει να σκεφτεί τώρα.
rebound. Είναι σε καλό δρόμο οι Ισπανοί. Ήταν και προπονητής της Ισπανίας στο γήπεδο, στο Καριόλο. Ναι. Και έπαιζε ο γιος του. Ο κακός μας δαίμονας πάντως. Παραμένουν και στις μικρές ηλικίες, έτσι. Ναι, το καλό σε όλη αυτή τη φάση είναι ότι η Ελλάδα θα αξίσει το αβάντη με τέταρτη θέση. Κάνανε κάποια καλά παιχνίδια τα παιδιά. Πήραν σπουδαίες προκρίσεις. Και είχαμε και έναν αθλητή δικό μας στην καλύτερη πεντάδα της διοργάνωσης, τον Νίκο Ρεκαβόπουλο, ο οποίος ανήκει στην ΑΕΚ. Μάλιστα. Ωραία, είχαμε και ποδόσφαιρο φυσικά το Σαββατοκύριακο. Είχε τον τελικό του γερμανικού Super Cup εκεί όπου η Dortmund την έκανε μπαράγια την Bayern Μονάχου. Ναι, πήρε έτσι μια άτυπη εκδίκηση. Όπω έγιναν πέρυσι, αν και μόνη τη έβγαλε τα μάτια τη η Dortmund πέρυσι. Έτσι, ναι, αυτό που έχανε κάτι μάτσα από Fortuna, Düsseldorf κτλ. Έχασε μόνη το πρωτάθλημα, είναι έτσι, αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Είχε φρεθεί μέχρι και στου 9, αν θυμάμαι καλά, και κατάφερε να αυτοκτονήσει. Πάντω στο παιχνίδι του Σαββάτου η Dortmund έδειξε ότι φέτος έχουμε να περιμένουμε ωραία πράγματα. Ναι, ναι. Επιθετικά ο έτσι. Σάντσο κάνει τρομερά πράγματα. Και ενισχύθηκε. Και παρά το γεγονός ότι έχασε τον Πούλισιτς. Έτσι. Ναι. Ήταν ένα κινητήριο μοχλό τη. Ακριβώς. Έχει υλικό μπροστά. Ενισχύθηκε και πίσω με το Χούμελς. Ναι, σημαντική. Πολύ σημαντική προσθήκη αυτή. Να δούμε την Dortmund. Δεν έπαιξε νομίζω το Σάββατο. Δεν έπαιξε. Όχι, δεν το πρόσεξε. Αλλά εντάξει, εν ώψη τη σεζόν. Η Dortmund κάθε χρόνο σε εκπλήσει ευχάριστα στην αρχή. Και σε απογοητεύει στο τέλος. Ναι, δεν ξέρω αν θα αλλάξει όλο αυτό. Φέτος την Bayern δεν βλέπω καλά φέτος. Δεν είναι. Δεν πατάει καλά. Δεν έκανε κάποιες κινήσεις με τον Μπαβάρ. Πήρε τον Μπαβάρ, τον Ντέο Ερνάντες. Τον Ντέο Ερνάντες. Αλλά δεν ξέρω. Δεν μου θυμίζει την ομάδα του της προηγούμενης πενταετίας. Με... Είναι σε μεταβατική φάση με τον Κόβατς. Υπάρχει το τέλος εποχής για Ρόμπεν Ριμπερί. Σιγά σιγά μπαίνουν νέα πρόσωπα. Νομίζω θα κάνει και άλλες μεταγραφές στην Bayern. Δεν ξέρω αν θα παραμείνει έτσι. Ήταν και ένα δείγμα αυτό. Φάνηκε ότι χρειάζεται βασικά τις μεταγραφές. Είχαμε και στη Γαλλία Super Cup, το οποίο δεν έγινε στη Γαλλία, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Έγινε στην Κίνα και επέκτασε στα ονόματά τους πίσω, ήταν στα κινέζικα ναι. Και όχι στα αγγλικά. Ναι, εντάξει. Στη Τσενζέν, κάπου εκεί πρέπει να έγινε. Ναι. Προηγήθηκε η Ρεν, το γύρισε στο τέλος η Παρί με τον Ντι Μαρία εκπληκτικό φάουλ. Θύμισε τον παλιό καλό αυτό του ο Ντι Μαρία. Εντάξει, πήρε ένα. Και είναι κύπελο κι αυτό. Και ήταν και ιστορικό τίτλο για την σεζόν. Και πρώτο τίτλο τη σεζόν. Εντάξει, κάτι που έχει συνηθίσει πάρει τελευταία χρόνια, να τα κατακτάει όλα. Και το πρώτο και το τελευταίο. Αυτό, αλλά ήταν και ιστορικό, γιατί έγινε η ομάδα στην Γαλλία με του περισσότερου τίτλου. Με αυτό το κύπελο που κατέκτησε. Mm-hmm. Έγινε η πρώτη ομάδα. Αυτό. Μάλιστα. Και City Liverpool είχαμε χθες. Ναι. Στα πέναλτι εκεί κρίθηκε ο τελικό Community Shield στην Αγγλία. Δεν ξέρω, δεν μου άρεσε πολύ η Λίβερπουλ εχθές. Εντάξει, ίσως είναι νωρίς ακόμη. Πολλοί παίκτες σιγά σιγά τώρα ξανασηματώνονται. Δεν είναι έτσι απόλυτο κριτήριο για να. Είναι λίγο μπακαλίστικη αυτή η λογική που θα πω. Αλλά όταν ξεκινάει το αγώνας και βλέπω μέσα τον Οριγκή και τον Γκόμες, λέω πού πάνε με αυτούς. Οριγκή, είναι λίγο μπακαλίστικη, είναι λίγο καφενιακού επίπεδου αυτή η συζήτηση. Οριγκή πέρσι σκόραρε και στον Ιντερ. Ναι, αλλά σκόραρε, αλλά καλύτερα να έρχεται τον μπάγκο αυτό ο παίκτη. Εγώ δεν τον προορίζω για βασικό. Όπως και τον Γκόμες πίσω. Τριάδα μπροστά δεν αλλάζει. Ο Γκόμες μου θύμισε αμυντικό ελληνικού πρωταθλήματος. Έπαιρνε την μπάλα για γιόμες. Αυτό μου θύμισε. Και σε μια φάση έκανε και λάθος και τέταρτο το Στέρλινγκ πάλι καλά που είχα ζογκόλη και το χάσε. Έτσι. Ναι. Παιχταρά έτσι, αλλά μπορεί να φτάσει μπροστά στην αιστεία και το χάσει μόνο του. Τέτοιο παίχτη είναι ο Στέρλινγκ. Ισχύει. Και είχαμε και φτράπελα έτσι πριν τον αγώνα σε μετρό της, του Λονδίνου. Ναι, ρε, εσύ, πώς έγινε αυτό. Άστο, έπεσαν κάτι γροθίδια εκεί πέρα, κάτι τέτοια. Χαμός έγινε. Ναι. Υπάρχει και σχετικό άμα βίντεο να τρέξει στο διαδίκτυο. Αυτό. Βάσει ερωτήσει. Εσύ τι πανηγύρισε τον τίτλο με επαιτειακή φανέλα έπαιζε. Ναι, ναι, ναι. Με ρετρό, κάτι τέτοιο. Ναι, δεν ναι, έπαιξε ναι, με την ναι. Κλασική του χορηγή. Υπήρχαν ούτε το σήμα τη εταιρεία που φοράει τη φανέλα. Ήταν ρετρό η εμφάνιση της. Ωραία, ωραία. Ωραία πάντως, ναι, ξεχώρισε. Σαν να την έχει ξεκλειδώσει από video gaming, έτσι. Κάτι τέτοιο. Μπράβο, ναι, ναι, ναι. Ακριβώς. Λοιπόν, εν τω μεταξύ, πριν από 5 λεπτά και πάει, ΠΑΟΚ ανακοίνωσε και επίσημα ότι το αυριανό παιχνίδι κόντρα στον Άγιαξ είναι sold out. Νωρίτερα ακούσατε και στα παιδιά στο ΠΑΟΚ 24 και γενικότερα είχε γίνει γνωστό πως από νωρίς το πρωί τα εισιτήρια είχαν εξαντληθεί. Καθώς μπαίνοντας στο σύστημα διαδικτυακής πώλησης. Στο site της ΠΑΟΚ δεν υπήρχαν διαθέσιμες θύρα, δεν υπήρχαν διαθέσιμες θέσεις και κλείσει το σύστημα. Πριν από 5 λεπτάκια η ΠΑΟΚ με ανάρτηση στα social media ανακοίνωσε επισήμως πλέον ότι έγινε sold out, έχουν εξαντληθεί τα εισιτήρια σε χρόνο ρεκόρ μάλιστα πολύ πολύ γρήγορα. Και έτσι η Τούμπα ούτως ή άλλως αύριο θα είναι κατάμιστη. Θυμίζουμε ότι υπάρχουν και τα 22.154 διαρκείας. Επομένως ούτως ή άλλως ο αριθμός των διαθέσιμων εισιτήριων ήταν πολύ μικρός. Καθώς πέρα από τα 22.000 και βάλε διαρκείας
θα περιοριστεί ο αριθμός και για λόγω του ότι θα κλείσει η θύρα 8 για τους φίλους του Άγιαξ. Έχει ασφαλίσει 1500 εισιτήρια. Δεν ξέρω αν θα έρθουν όλοι. Δύσκολο να έρθουν τόσο πολλοί. Πάντως η θύρα 8 θα κλείσει, επομένως μειώνεται και άλλο αριθμός των θέσεων. Και έτσι τα λίγα αναμενόμενα εισιτήρια διατέθηκαν σήμερα το πρωί διαδικτυακά και μόνο. Εξαντλήθηκαν. Sold out και επίσημα ανακοίνωση πάει ΠΑΟΚ. Και η Τούμπα αύριο νομίζω από νωρίς θα είναι καμίνη. Θα είναι κατάμεστη. Ο κόσμος του ΠΑΟΚ θα δώσει για άλλη μια φορά βροντερό παρόν σε ένα ακόμη ευρωπαϊκό σπουδαίο βράδυ. Και φυσικά θα έχει ως στόχο να βάλει τις βάσεις για μια πρόκριση την επόμενη Τρίτη μέσα στο Άμστερνταμ. Θα έχουμε πολλά να πούμε για το αυριανό παιχνίδι, Γιώργο, σε αυτό το τρίωρο. Και με μεγαλύτερη αισιοδοξία από ότι όταν έγινε η κλήρωση, γιατί έχει κάποια θεματάκια ο Άγιαξ. Και για τον Άγιαξ θα έχουμε πολλά να πούμε, ο οποίος έκανε πρεμιέρα με γκέλα το Σάββατο στην Ολλανδία, 2-2 με τη Φίτεσε. Και έδειξε τα τορτά του σημεία. Έδειξε ότι έχει αδύναμα στοιχεία στο παιχνίδι του, στα οποία μπορεί να χτυπήσει ο ΠΑΟΚ. Νωρίτερα ο Πέλκας είπε ξεκάθαρο ότι ξέρουμε που πρέπει να χτυπήσουμε. Και νομίζω είναι το κομμάτι των δηλώσεων του που κρατάμε έτσι κυρίως. Βέβαια, αυτό μένει να φανεί και αύριο στο γήπεδο. Πάντως, όντως, ο Άγιαξ κυρίως στον αμυντικό τομέα έχει θεματάκια. Εκεί νομίζω πρέπει να τα βρει ο ΠΑΟΚ τα κενά του και να μπορέσει να χτυπήσει. Ειδικά μετά την απώλεια του Ντελίχτ και δεν ξέρω αν θα αγωνιστεί και ο Άλβαρες. Νομίζω πως όχι. Είναι αρκετά... Έχει έρθει στην αποστολή, αλλά είναι... δύσκολο ως ανέτοιμος να ξεκινήσει. Και πολλοί παίχτες είναι και ανέτοιμοι από την άποψη ότι συμμετείχαν στην προετοιμασία πολύ αργά σε σχέση με τους άλλους. Αυτό δήλωσε και ο προπονητής του Άγιαξ με το ισόπαλο αποτέλεσμα που ήταν με την Εθνική Βραζιλία. Ακριβώς. Πολλοί παίχτες του στερήθηκα από την Αφρική και δεν είναι έτοιμοι και ίσως αυτό εκμεταλλευτεί και ο ΠΑΟΚ, είναι ευκαιρία έτσι. Πάντως το κακό νέο για τον ΠΑΟΚ σήμερα το πρωί ήταν ότι τελικά ο Φαν ντε Μπεκ είναι στην αποστολή, θα έρθει στη Θεσσαλονίκη. Χθες έγραφε η Μάρκα, η Ισπανική Μάρκα και άλλα μέσα και σε Ολλανδία και σε Ισπανία ότι οι δύο ομάδες τα έχουν βρει, ότι υπάρχει, είναι θέμα ώρα να ανακοινωθεί και τυπικά η μεταγραφή του Φαν ντε Μπεκ στη Ρεάλ Μαδρίτης. Τελικά αυτό δεν έγινε χθες, παρότι υπάρχει συμφωνία όπως διαβάζουμε. Ο Φαν ντε Μπεκ είναι κανονικά στην αποστολή, θα είναι σε λίγη ώρα, θα πατήσει στη Θεσσαλονίκη μαζί με τους υπόλοιπους. Και δεν μένει μέχρι ότι... να φύγει δηλαδή. Κάπως έτσι. Ναι. Δεν ξέρω τι θα γίνει στο δεύτερο παιχνίδι, αν το δούμε δηλαδή και στη ρεβάν στο Άμστερνταμ. Πάντως αύριο, εκτός απρόπτου, θα είναι βασικό στη Τούμπα. Εντάξει, και να έρθει και να παίξει, όμως φαίνεται τώρα μετά από αυτή την εξέλιξη, ότι στην ουσία έχει κλείσει τη Ρεάλ, ότι δεν θα είναι το μυαλό του 100%. Στο... Έτσι δεν είναι. Δεν ξέρω, όχι. Δεν, εγώ δεν είμαι αυτή τη. Εντάξει, με αυτούς τους παίκτες, άνθρωποι είναι και αυτοί όμως. Είναι επαγγελματίες. Μπαίνουν, παίζουν, είναι. Όπως τότε είχε γίνει το 2010, αν θυμάσαι, που περίμεναν όλη τη γυναίκα του Σουάρες να γεννήσει. Χρήστο τελικά είχε γεννήσει και πρόλαβε να έρθει στην Τούμπα μετά ο Σουάρες ή ήρθε, έπαιξε. Α, ήρθε, έπαιξε και γέννησε μετά η γυναίκα του. Αμέσως μετά, είδες. Να ορίστε, δεν είχε το μυαλό του στη γυναίκα του που ήταν ετοιμόγενη. Ήρθε, έπαιξε, έβαλε και τον γκολ του, πέρασε ο Άγιαξ, πήγε μετά και γέννησε η γυναίκα του. Σε αυτό το επίπεδο αυτού του είδους ποδοσφαιριστές δεν νομίζω ότι έχουν τέτοια θέματα. Δηλαδή θα έρθει αύριο Φαν ντε Μπεκ. Ευχόμαστε όλοι να είναι σε κακή μέρα. Να μην είναι ο Φαν ντε Μπεκ που βλέπαμε πέρσι. Γιατί εντάξει, αυτή τη στιγμή. Ή όντως να μην το μυαλό του, κύριε φίλε. Ναι, και αυτό, εντάξει, και αυτό. Δεν ξέρω. Πάντως, αυτή τη στιγμή η αλήθεια είναι ότι μετά και τις αποχωρήσεις De Ligt και De Jong είναι ό,τι καλύτερο διαθέτει ο Άγιαξ. Μακάρι να τον είχε πάρει λίγο πιο πριν η Ρεάλ, αλλά. Βέβαια, είπαμε, υπάρχει το ερωτηματικό για το δεύτερο παιχνίδι, για τη Revanche, για το αν θα είναι διαθέσιμο εκεί. Δεν νομίζω. Νομίζω ότι θα το κλείσουν το θέμα μέσα στην εβδομάδα και θα φύγει. Έφυγε και ο Σένε, ο Δανός μέσος. Ο οποίος και αυτός είναι απώλεια, δεν ήταν από τα πρώτα βιολιά, αλλά πέρσι σε αρκετά μάτς και στο Champions League ήταν βασικός. Αν θυμάσαι, είχε βάλει εκείνο το φανταστικό γκολ με εκτέλεση φάουλ στο Βερναμπέου, στο 1-4 του Ajax. Και είναι ένας παίκτης που και μετά την απώλεια του De Jong στη μεσαία γραμμή ήταν έμπειρος, πολύ έμπειρος, στα 33 του κιόλας και με πολλά χρόνια παρουσία στον Ajax, πολλά παιχνίδια στα πόδια του. Θα μπορούσε δηλαδή σε αυτή τη σειρά των αγώνων να αποτελέσει έτσι, κομβικό παίκτη στη μεσαία γραμμή. Αποχωρεί και αυτός, χαιρέτησε μετά το μάτς με τη Φίτεσε, οπότε αυτό δεν θα είναι σίγουρα. Έχουν τα θεματάκια του Ιωαννίδη. Αυτό γι' αυτό είναι ότι... σε καλή φάση ο ΠΑΟΚ. Καλή για τον ΠΑΟΚ η φάση, όχι για ναι, ισχύει αυτό. Είναι καλό, είναι θετικό το στοιχείο αυτό. Και θα δούμε τώρα. Καθρέφτης είναι το γήπεδο, θα τα δούμε όλα την Τρίτη. Έτσι. Να πάμε λίγο να σχολιάσουμε τις κληρώσεις στον playoff του Champions League. Για ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό και αν δούμε και τα ζευγάρια λίγο αναλυτικά και πάλι να τα θυμίσουμε. Εντάξει, νομίζω ο Ολυμπιακός μια γιατί πρώτο... μετά τις 2.30 θα έχουμε τις κληρώσεις για τα playoff του Europa League. Επομένως θα έχουμε να σχολιάσουμε άλλα ζευγάρια. Πώς είδες λοιπόν, Γιώργο, καταρχήν από Έλλη Καραμπάγκ και τον ΠΑΟΚ? Θέλω να μου πει αυτό. Εγώ νομίζω πως είναι πολύ αμφίρροπο αυτό το ζευγάρι. Να μην το δέσουμε κόμπο ότι ο Αποέλ ή το Αποέλ, όπως είναι τέλος πάντων, θα περάσει την Καραμπάγκ. Είναι μια έμπειρη ομάδα η Καραμπάγκ. Το έχει δείξει τα προηγούμενα χρόνια και με παρουσία σε ομίλους Europa League και στο Champions League είχε παίξει μια χρονιά. Στου ομίλους. Ναι, βέβαια. Δεν αμελητέα ποσότητα καθόλου. Θα δυσκολευτεί αν περάσει ο Αποέλ. Εντάξει, τώρα για τον ΠΑΟΚ, σε περίπτωση που περάσει τον Άγιαξ, δεν νομίζω ότι θα έχει πρόβλημα αυτές οι δύο ομάδες.
Δηλαδή δεν το, θα είναι και το μεγάλο εμπόδιο είναι το. Σαφώς, δεν θα είναι εύκολο. Δεν είναι Ajax, αλλά είναι δύο ομάδες που κακά τα ψέματα στο Champions League έχουν μια εμπειρία παραπάνω από τον ΠΑΟΚ. Γιατί έχουν παίξει στους ομίλους και οι δύο. Ο Αποέλ παραπάνω από μια φορά έχει φτάσει μέχρι τους 8 από Έλληνα. Το θυμόμαστε. Ναι, πριν μια 7 ετία. Ήταν το 12, το 13. Κάπου εκεί. Κάπου εκεί που ήταν. Είχε παίξει με τη Real στα πρώιμη τελικά. Ναι, ναι, ναι. Τότε ήταν. Και όπως και να το κάνουμε, ακόμη και η Καραμπάκ έχει πάει στους ομίλους, έτσι. Δεν είναι αμεληταία ποσότητα. Δεν είναι αμεληταία. Αλλά... Έχει τυφεί, αν δεν κάνω λάθος, δύο φορές από την Καραμπάκ. Ναι, στα... όπως είχαμε πει πριν νωρίτερα. Για το... Τη σεζόν 16-17 στη φάση των ομίλων. Με Ήβιτς τον Τεπάου και είχαν συναντηθεί. Οπότε δεν είναι όποια και αν συναντήσει. Σίγουρα δεν είναι το ανυπέρβλητο εμπόδιο αυτό. Δεν είναι Άγιαξ. Το... Ναι, καταρχήν ναι, ναι. Ξεκινάμε αυτό. Δηλαδή, αν ο Πάκου περάσει τον Άγιαξ, σαφώς θα έχει και άλλη όθηση. Έτσι, αυτό πήγα να πω. Ότι γι' αυτό ναι. Ότι σε όποιο αντίπαλο και να, να έρχονταν, βρισκόταν ναι, στον δρόμο ναι. Του Πάουκ, νομίζω πως δεν το κοίταξαν καν. Δεν το έχουν πολύ στο μυαλό του τώρα αυτό οι άνθρωποι του Πάουκ. Σε πρώτη φάση να περάσουν τον Άγιαξ. Προφανώς, αν μπορέσουν. Αυτό δήλωσαν κιόλας όλοι. Και μετά έχει ο Θεός που λένε. Θα δούνε πώς θα κινηθούν. Αλλά το μεγάλο εμπόδιο αυτό, ακούει το όνομα Άγιαξ. Εντάξει, βέβαια, είναι δύο, όπως και είπες και εσύ, δύο έμπειρες ομάδες και δεν ξέρουμε και ποιος θα περάσει από τις δύο. Είναι πολύ αμφίροπο αυτό το ζευγάρι. Mm-hmm. Πάντως το θετικό, αν μπορούμε να βρούμε κάτι θετικό μέσα σε όλο αυτό που είχα πει πριν, ότι είναι μια κυπριακή ομάδα. Και σε περίπτωση που περάσει τον Καραμπάκ και ο ΠΑΟΚ εν τέλει αποκλειστεί, μπορεί να κάνει καλό στην Ελλάδα γιατί αποκλείεται σε καμία περίπτωση ο Απόλλων να αποκλείσει τον Άγιαξ. Οπότε δεν θα έχει. Μην το λέω, αποκλείεται. Πω... Μπάλα είναι, όλα γίνονται. Ναι, αποκλείεται. Αλλά... ένα 99% βάζω. Το σενάριο που περάσει ο ΠΑΟΚ πάλι, αν θεωρήσουμε ότι ο ΠΑΟΚ. Αυτό. Απλά θέλω να σου πω ότι ακόμα και να αποκλειστεί ο ΠΑΟΚ μπορεί να κάνει ένα καλό στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Έτσι, από τον Άγιαξ να αποκλειστεί. Ναι. Γιατί ήταν πολύ δύσκολο το ΑΠΟΕΛ και να περάσει, θα αποκλείσει τον Άγιαξ. Έτσι δεν είναι. Έτσι, αν μπορούμε ναι. Να βρούμε κάτι καλό σε όλο αυτό. Έτσι, φυσικά, μακάρι να περάσει ο ΠΑΟΚ για την Ελλάδα. Ναι. Για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Εννοείται. Αλλά το πάω τώρα στο άλλο άκρο. Αυτά για τον ΠΑΟΚ και την κλήρωση του Ολυμπιακού. Κρασνοντάρι Πόρτο. Ναι, έτσι άλλο δύο πιθανού δρόμου και ο Ολυμπιακό. Mm-hmm. Έτυχε τον ένα, Κρασνοντάρι Πόρτο. Σίγουρα στο μυαλό των ανθρώπων του Ολυμπιακού είναι στην πρώτη φάση περάσουν την Μπασαξεχήρ, η οποία δεν είναι εύκολη ομάδα, έτσι. Σίγουρα. Έχει κάποιε. Το μάτι, ναι. Μια παρατέταρτο. Έχει δυνατέ μονάδε, είναι μια πλούσια ομάδα και ανερχόμενη δύναμη τη Κωνσταντινούπολη και τη Τουρκία κατ' επέκταση. Πέρυσι έχασε το πρωτάθλημα για πολύ λίγο. Με κάποια ανεπιτυχή αποτελέσματα τις τελευταίες αγωνιστικές στην ουσία ήταν αυτοκτονία γιατί τα τελευταία αυτά παιχνίδια έκανε μόλις μία νίκη και έγινε στο πρωτάθλημα. Την Γαλατά Σαράι είχαμε πει. Νομίζω ότι την Γαλατά Σαράι το είχε χάσει το πρωτάθλημα. Γελάσω τώρα. Ναι. Αλλά εντάξει, δεν είναι υπέρβλητο εμπόδιο για τον Ολυμπιακό η Μπασάξεχιρ. Βέβαια εκεί δυσκολεύουν τα πράγματα αν περάσει. Γιατί μετά την κλήρωση θα προέκυψε το ζευγάρι Πόρτο Κράσνονταρ. Θα περάσουν οι δράκοι της Λισαβόνας. Οι δράκοι δεν είναι η Πόρτο. Εντάξει, μην είσαι 100% σίγουρος. Δεν είμαι 100%. Εκτιμήσεις κάνουμε εδώ πέρα. Γιατί ναι, γι' αυτό είναι ωραίο το ποδόσφαιρο και το ωραίότερο άθλημα. Γιατί γίνονται εκπλήξεις. Οι Ρώσοι έχουν ξεκινήσει και νωρίτερα. Ισχύει αυτό. Αλλά εντάξει, είναι γι' αυτό που βάλαμε παράμετρο μέσα πριν με την εμπειρία. Είναι πιο έμπειρη ομάδα εντάξει, η Πόρτο. Σίγουρα, η Πόρτο είναι πιο και είναι πολύ ομάδα, δύσκολο για μια ομάδα του Βεληνικού στη Πόρτο. Να μην είναι έξω του ρορέ από το Champions League. Το βλέπω πολύ δύσκολο. Ο Ολυμπιακός θα έχει τύχη, λες, θα πλέον φαν συναντήσει. Δύσκολα είναι, δύσκολα. Νομίζω πως είναι πολύ δύσκολο δύσκολα. Το έργο του. Σε περίπτωση που περάσει. Εντάξει, τουλάχιστον έχει εξασφαλίσει ευρωπαϊκό όμιλο Ολυμπιακός. Αυτό είναι το θετικό για τους Ερυθρόλευκους. Ο Ολυμπιακός και τώρα να αποκλειστεί. Ούτε ναι, 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 αυτό. Πολύ δύσκολο να περάσει. Θα είναι άθλος. Θα είναι άθλος. Πραγματικά. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα για να επιστρέψουμε τις κληρώσεις των play-off του Europa League. Εδώ είμαστε, επανήλθαμε. Ο Λίβερο παντού, στο Λίβερο 107,4 φυσικά. Γιώργος Παναγιώτης και Κρός Μπαϊράμ στα μικρόφωνα, ως και τις 5 θα πάμε παρεούλα. Και είμαστε πλέον εν αναμονή της κλήρωσης για τα play-off του Europa League. Εκεί όπου θα μπουν σε δευτερόλεπτα από τώρα που θα ξεκινήσει η διαδικασία ο ΠΑΟΚ, ο Άρης, η ΑΕΚ και ο Ατρόμητος. Ο ΠΑΟΚ θα είναι στους ισχυρούς, ο ΠΑΟΚ που θα συνεχίσει το Europa League εφόσον στο απευκταίο σενάριο αποκλειστεί από τον Ajax, θα συνεχίσει τα play-off του Europa League και θα μάθει σήμερα ποια ομάδα θα αντιμετωπίσει εκεί. Νωρίτερα έμαθε ότι αν περάσει το εμπόδιο του Ajax και προκριθεί στα play-off του Champions League θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού από El Karabag. Ο Άρης και η ΑΕΚ είναι στους ανίσχυρους της κλήρωσης και θα μάθουν σήμερα επίσης τον νικητή ποιου ζευγαριού θα βρουν στο δρόμο τους στην επόμενη φάση εφόσον πάλι προκριθούν κόντρα σε Μόλντε και Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα αντίστοιχα σε αυτήν τη φάση και ο Ατρόμητος θα είναι στους ισχυρούς λόγω Λέγκια Βαρσοβίας καθώς η πολωνική ομάδα είναι στο γκρουπ των ισχυρών της κλήρωσης και επειδή
Η κληροτίδα βγάζει ζευγάρια και επειδή ο Ατρόμητος κουβαλιέται ουσιαστικά από την Λέγκια, καταφέρει να την αποκλείσει, θα κληρωθεί με ζευγάρι από τον γκρουπ των Ανίσχυρων και θα έχει μια πιο θεωρητικά βατή κλήρωση, εάν όμως καταφέρει να κάνει την υπέρβαση και περάσει τον επόμενο γύρο, αφήνοντας εκτός τη Λέγκια Βαρσοβίας. Λοιπόν, περιμένουμε να ξεκινήσει η διαδικασία. Έχουμε την εικόνα τηλεοπτικά από την Cosmote TV που μεταδίδει την κλήρωση. Έδειξαν ένα σύντομο βίντεο με στιγμιότητα από την περσινή διοργάνωση. Μόνο τον Αζάρ έδειχνε. Στο τελικό που έκανε τα όρια εκεί. Στο τελικό με την Arsenal, με την κάτοχο τροπέου Chelsea. Για τον Άρη να πούμε ότι θέλουμε να αποφύγει την Άιντραχτ Φραγκφούρτης. Είναι νομίζω η πιο δυνατή ομάδα που υπάρχει στη σημερινή κλήρωση. Όλοι θα ήθελαν να την αποφύγουν. Σαφώς. Είναι η πιο δυνατή ομάδα που υπάρχει στην σημερινή κλήρωση. Έτσι, με διαφορά. Από τις υπόλοιπες και παίζοντας κόντρα στη Βαντούζα αυτό το γύρο, νομίζω εύκολα ή δύσκολα θα πάρει το εισιτήριο. Έτσι είναι. Όπως και η ΑΕΚ θέλει να αποφύγει σίγουρα την Εσπανιόλ. Ναι, και ο Ατρόμητος παρότι είναι στους χειρούς, έχει απέναντι την Τωρίνο στους ανισχυρούς. Θα ήθελα οπωσδήποτε να την αποφύγει. Αλλά είπαμε πρώτα απ' όλα προέχει να καταφέρουν να πάρουν την πρόκριση σε αυτόν τον τρίτο προγραμματικό γύρο. Επομένως θα μάθει τη Πέμπτη και του πρώτα. Και από εκεί και πέρα να δούμε σήμερα ποιο θα είναι το επόμενο εμπόδιο σε περίπτωση πρόκρισης. Εντάξει, είναι ένα η κλήρωση έτσι πως γίνεται. Μπορεί να παίρνουν και λίγο τα μυαλά σου αέρα, λες μετά παίξουμε αυτόνα. Ίσως δεν είναι τόσο καλό, έτσι. Ναι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, ναι. Γιατί το κάνουν. Αλλά έγινε τελευταία δύο χρόνια. Ναι, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Βέβαια, απ' την άλλη, υπάρχει το καλό ότι. Το καλό. Εντάξει, δεν ξέρω γι' αυτό. Ίσως βοηθά περισσότερο τις ομάδες να κάνουν τον προγραμματισμό τους. Ακριβώς. Αυτό ναι, είναι καλό. Το σκάουτινγκ από τώρα. Δηλαδή, τώρα για παράδειγμα, ο ΠΑΟΚ θα μου πεις πρέπει να στείλει εκπροσώπους. Σε τέσσερις ομάδες, σε τέσσερα γήπεδα. Όχι σε τέσσερα, σε δύο. Γιατί σε δύο. Στο είναι... Αποέλ Καραμπάκ που θα γίνει την. Α, αυτό εννοείς. Νόμιζα και ξεχωριστά στα πρωταθλήματά του. Πέρα από αυτό, ναι, σωστά. Μπορεί να γίνει γι' αυτό. Αλλά μπορούν να δουν τα παιχνίδια του σε αυτό το επίπεδο. Σίγουρα. Έχει να κάνει με τέσσερις διαφορετικές ομάδες. Μπράβο, ναι, μπορεί να στείλει εκπρόσωπο να δει το Αποέλ Καραμπάκ. Που θα γίνει αύριο μεθαύριο, θα το τσεκάρουν. Θα δούμε αναλυτικά το πρόγραμμα αυτή τη εβδομάδα συνέχεια. Και να στείλει εκπρόσωπο και στο αντίστοιχο ζευγάρι που θα του βγει τώρα στο πλέον του Europa League. Ο Άρης για παράδειγμα μπορεί να στείλει εκπρόσωπο να δει το Μπρόντμπι Μπράγκα για παράδειγμα, αν κληρωθεί με αυτό το ζευγάρι. Όπως είχε στείλει στο παιχνίδι Μόλτερ Τσουκάρης. Ναι, οπότε βοηθάει λίγο στο σκάουτινγκ, ίσως να προετοιμάζονται καλύτερα οι ομάδες για τον επόμενο γύρο. Λοιπόν, περιμένουμε πάντα να ξεκινήσει η διαδικασία. Μας δείχνουν τώρα τους εκπροσώπους των ομάδων που βρίσκονται εκεί. Προκαλεί έκπληξη το ότι δεν είναι ο Τζόρτζιο Μαρκέτε στην κλήρωση. Δεν ξέρω τι έχει πάθει. Ναι, στις προηγούμενες κλήρωσεις ήταν συγκεκριμένος κύριος για τον οποίο δεν έχουμε ακόμα πολλά στοιχεία. Θα βρούμε όμως. Τον έχουμε συνηθίσει Τζόρτζιο Μαρκέτ και παλιότερα Τζιάνι Φαντίνο, ο οποίος πλέον είναι ο πρόεδρος της FIFA. Ναι, έτσι. Και έχουν ακουστεί διάφορα γι' αυτό. Για όλους τους πρόεδρους της UEFA και τον Πλατινί παλιότερα. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Δεν ξέρω, μήπως το έχει θέσει. Εντάξει, μας εξηγεί εδώ ο κύριος, δεν ξέρουμε τώρα το όνομά του, είναι αλήθεια, ο κύριος Σουέφα, το πώς θα διεξαχθεί η διαδικασία, έτσι, και παρουσιάζει τώρα τα ζευγάρια του πρώτου γκρουπ στο... Πάντα στην Ιόνη της Ελβετίας, έτσι. Ναι, ναι. Εδώ στο πρώτο γκρουπ δεν έχουμε κάποια ελληνική είναι ομάδα, από το Champions League, από το Champions League. Ναι, αλλά και πάλι δεν είναι. Από το Champions League έρχονται δύο group, δύο pot όπως θα ονομάζει η UEFA. Δεν είναι ο Πάουκ στο πρώτο. Ο Πάουκ είναι στο δεύτερο. Ακριβώς. Εδώ τώρα οι ομάδες είναι τα ζευγάρια Κλου Celtic, Dynamo Ferencváros, Ερυθρός Αστέρας Κοπενχάγη και θα κληρωθούν με μία από τις παρακάτω από ό,τι καταλαβαίνω. Maccabi Tel Aviv Σούντουβα. Όχι, κάτσε εσύ. Αυτή είναι η σπουδαία αντιπάλου του Πάουκ. Είναι η Σερίφ Τιρασπόλη, Άιξο Κόλμ. Θα τα δούμε τώρα τέλος πάντων. Ακόμη δεν έχει τώρα ξεκινάει να κατέβει τα. Θεωρώ πως ξέρουν τι κάνουν. Μάλλον. Εμείς πρέπει να είμαστε άσχετοι. Αυτοί οι λογικά τα ξέρουν. Κάτι τέτοιο συμβαίνει. Ξεκινάνε να κατέβει τα μπαλάκια. Τώρα σιγά σιγά θα αρχίσουν να βγαίνουν οι ομάδες. Ξεκινά επίσημα η διαδικασία λοιπόν. Και περιμένουμε. Πρώτος θα βγει ο ΠΑΟΚ γιατί είναι στο δεύτερο group, στο δεύτερο pot της κληροτίδας. Και από εκεί και πέρα στο τρίτο είναι. Ποιος είναι στο τρίτο από τις ελληνικές ομάδες? Κανένας. Έχουμε τέταρτο, πέμπτο. Όχι. Ναι, στο τρίτο είναι ο Ατρόμητος. Ναι. Το ζευγάρι Λέγκια Ατρόμητος δηλαδή είναι στο τρίτο γκρουπ. Στο τέταρτο είναι το ζευγάρι της ΑΕΚ με την Ουνιβερσιτέ Κραϊόβα. Και στο πέμπτο είναι το ζευγάρι του Άρη. Τελευταίος λοιπόν θα βγει ο Άρης στην κλήρωση. Τελευταίο θα μάθουμε τον αντίπαλο, το ζευγάρι των αντιπάλων του Άρη. Για να δούμε. Θα βλέπουμε τώρα μία-μία τις ομάδες. Πρώτα του Champions League, έτσι να το ξαναπούμε. Ναι, πρώτα βγαίνουν οι ομάδες. Οι ομάδες που αποκλείονται του Champions League. Ναι, έτσι, μπράβο. Για να δούμε τι μας έβγαλε εδώ.
Μακάμπι Τελαβίβ Σούντουβα, ο νικητή αυτού του ζευγαριού. Ο χαμένο μάλλον αυτού του ζευγαριού. Σωστά. Θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού τη Φερεντσβάρο. Ναι. Δεν είναι λίγο περίεργο αυτό. Οι ιτημένοι παίζουν, δεν παίζουν οι νικητέ. Ναι, δηλαδή βγαίνουν μπαλάκια για του ιτημένου. Είναι λίγο περίεργο όλο αυτό. Λοιπόν... το σύστημα. Λοιπόν, περιμένουμε πάντα. Κύπτουν μεταξύ. Α, δώσε μας και ο Χρυσοκιός, ωραία. Οπότε, Γιώργο, το ζευγάρι Μακάμπι Τελ Αβίβ Σούντουβα, που είναι στο τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, θα αντιμετωπίσει τον ηττημένο του ζευγαριού Δυναμό Ζάγκρεπ Φερεντσβάρος, που θα έρθουν από το Champions League. Ναι, οκ. ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός έμαθε και τον πιθανό αντίπαλό του στα playoff, και αυτό θα προκύψει από το ζευγάρι Πόρτο Κράσνονταρ. Λοιπόν, ναι, για τον Ολυμπιακό να πούμε ότι δεν συμμετέχει στην κλήρωση γιατί αναποκλειστεί. Πάει απευθείας στους ομίλους. Ακριβώς, ναι. Είναι το νέο σύστημα της UEFA. Οι τιμένοι του τρίτου προκριματικού από το μονοπάτι των μη πρωταθλητών του Champions League πάνε απευθείας στους ομίλους του Europa League. Δεν παίζουν playoff. Έτσι. Λοιπόν, Ερυθρός Αστέρας Κοπενχάγη, ο ηττημένος από τον τρίτο προκριματικό του Champions League, θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού Ρίγα Ελσίνκη. Και Κλουζ Σέλτικ, ο ηττημένος από εδώ, στα προκριματικά του Champions League, θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού Σερίφ Τιρασπόλ, ΑΕΚ Στοκχόλμης. Α, τα δεύτερα ζευγάρια είναι οι ομάδες που έχουν αποκλειστεί νωρίτερα από το Champions League, έτσι. Αυτές δεν είναι. Έχουν αποκλειστεί σε προηγούμενους γύρους του Champions League. Οπότε εκεί παίζουν με νικητή. Ένας ηττημένος με έναν νικητή παίζει. Θα τη βγάλει τάκρη. Α, τώρα ξεκινάει το group του ΠΑΟΚ. Σε πολύ λίγο θα μάθουμε. Ναι, αυτές οι ομάδες είναι οι οποίες αποκλειστήκαν νωρίτερα. Που δείχνει με κυτρινισμένα γράμματα. Αποκλείσει τον Άγιαξ, πάει στα play-off του Europa League και θα αντιμετωπίσει μία από τις νικήτριες στα ζευγάρια. Λουντογκόρετς, TNS, Σεράγεβο, Μπάτε Μπορίσοφ, Αστάνα, Βαλέτα, Σλόβαν, Βρατισλάβας, Ντάνταλ και Σουτιέσκα, Λίμφιλτ. Όλες πρωταθλήτριες ομάδες και αυτό είναι το μοναδικό ντεσαβαντάζ για τον ΠΑΟΚ στη σημερινή κλήρωση του Europa League. Ludogorets ή New Saints είναι το πρώτο ζευγάρι. Coming from match 6. Which means either FK Sutjeska or Linfield FC. Έφυγε δυστυχώς για τον ΠΑΟΚ το ευκολότερο ζευγάρι που ήταν το Sutjeska Linfield. Δεν θα μπορέσει να κληρωθεί με τη θεωρητικά πιο αδύναμη ομάδα που θα μπορούσε να του τύχει. Pairing number 2 of this group 2. So winners of match 6 will play home first. So match 6, so either FK Sudieska or Linfield FC. And the team stemming from match number 4. Traveling for the first leg match. So it's either Apoel FC or Karabakh FK. Σουτιέσκα Λίνφιλτ κόντρα σε Αποέλ ή Καραμπάκ. Ξανακληρώθηκαν αυτοί. Τι έγινε. Και αυτή είναι στο Champions League. Όποιο αποκλειστεί. Θα βρουν το ΠΑΟΚ, το Αποέλ Καραμπάκ. Αν δηλαδή περάσουν ο Αποέλ και ο ΠΑΟΚ, θα παίξουν το προκριματικό Champions League. Αν αποκλειστούν. Ο Άγιαξ θα κληρωθεί με ζευγάρι αντίστοιχα και όπω και ο ηττημένο του Καραμπάκ Αποέλ θα πάει με τον αντίπαλο που είδαμε τώρα. So it's either SK Slovan Bratislava or Dundalk F. Slovan Bratislava ή Dundalk. There's one pairing left here. Team coming from match number 5. So it's either PAOK FC or PAOK ή Ajax. Slovan Bratislava ή Dundalk. Slovan Bratislava ή Dundalk λοιπόν. Ζευγάρι που απασχολεί τον PAOK σε περίπτωση που δεν μπορέσει να συνεχίσει το Champions League.
Μια χαρά. Στην πρωταθλήτρια θα μπορούσε και καλύτερα βέβαια, αλλά εντάξει. Είναι δύο ομάδες οι οποίες μπορεί να αντιμετωπίσει. Εάν ο ΠΑΟΚ αποκλειστεί από τον Άγιαξ, στο απευθείο σενάριο ξαναλέμε, δεν θα έχει πρόβλημα μετά να πει στο μίλησο γύρω παλί κόντρα τη Σλόβαν Μπρατισλάβα ή Ντάνταλ. Κανένα πρόβλημα. Λογικά με τη Σλόβαν θα είναι. Η Σλόβαν Μπρατισλάβα δεν είναι που έχει πάει και ο Πιτσιρικάς πριν παίξει του ΠΑΟΚ. Για τον τρίτο μάλλον προγραμματικό γύρο του UEFA Champions League και κληρώθηκε με τον Άγιαξ. ΠΑΟΚ, για να κεφαλαιώσουμε, έχει μπροστά του για το Champions League τον νικητή του ζευγαριού ΑΠΟΕΛ Καραμπάκ. Και αν δεν μπορέσει να συνεχίσει στο Champions League, αν δεν μπορέσει να αποκλείσει τον Άγιαξ, θα πάει στα play-off του Europa League και θα διεκδικήσει την πρόκριση του στους ομίλους της διοργάνωσης. Ο Τζοβάρας, ο νεαρός του ΠΑΟΚ, ο Γιώργος Τζοβάρας, με μεταγραφή πήγε στη Σλόβαν Μπρατισλάβα φέτος το καλοκαίρι. Οπότε υπάρχει μια πιθανότητα να το βρει στο δρόμο του δικέφαλος. Πάμε τώρα στον επόμενο γύρο. Ξεκινά η κλήρωση στο επόμενο group, στο επόμενο pod. Και πάμε ατρόμητος εδώ. Και στην κλήρωση τώρα για τις άλλες τρεις ελληνικές ομάδες που απευθείας μπήκαν στα προκριματικά του Europa League. Κλήρωση για την ΑΕΚ, τον Ατρόμητο και τον Άρη. Και εδώ έχουν χωριστεί σε υπογκρουπ, υπομήλους οι ομάδες για να γίνει λίγο πιο εύκολη η κλήρωση. Έχουμε μια εικόνα για τους πιθανούς αντιπάλους. Η ΑΕΚ, η οποία θυμίζω ότι αντιμετωπίζει την Κραϊόβα τώρα στον τρίτο προκριματικό γύρο, περιμένει να μάθει τον πιθανό αντίπαλό της στα play-off από τα ζευγάρια Σπάρτα Πράγα, Τραμπζονσπορ, Φέγενορντ, Δυναμό Τυφλίδας, Λουκέρνη, Εσπανιόλ και ΑΕΚ Λάρνακας Ράνδη. Η ΑΕΚ, η οποία μπαίνει ως ανίσχυρη σε αυτήν την κλήρωση, το ίδιο ισχύει και για τον Άρη. Όχι για τον Ατρόμητο, ο οποίος θα μπει στους ισχυρούς σε περίπτωση που αποκλείσει την Λέγκια Βαρσοβίας που είναι αντίπαλος του στον τρίτο προγραμματικό γύρο. Αλλά όλα αυτά είναι σχετικά, όπως θα δούμε και στην συνέχεια. Ο Ατρόμητος, παρά το γεγονός ότι είναι ισχυρός, είναι πολύ πιθανό να βρει μια δύσκολη κλήρωση μπροστά του, γιατί στο δικό του υπόγκρουπ υπάρχει η Τωρίνο, έτσι. Αρκετές δυνατές ομάδες όπως οι Rangers από την Γλασκόβη, η Τωρίνο, για ακόμη και η Αυστρία Βιέννης. Κρατάμε λοιπόν μέχρι στιγμής πιθανός αντίπαλος για τον ΠΑΟΚ στα play-off του Europa League, αν αποκλειστεί από τον Άγιαξ τώρα στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, ο νικητής του ζευγαριού Σλόβαν Μπρατισλάβας Ντάντα. Νομίζω για μια ακόμη φορά ο Ολυμπιακός είναι ήδη στους ομίλους του Europa League, αν δεν μπορέσει να συνεχίσει στο Champions League. Πρώτο μάτς εκτός έδρας για τον ΠΑΟΚ σε περίπτωση που συνεχίζει στο Europa League. Αυτό θα γίνει και σε περίπτωση που συνεχίσει το Champions League. Πάλι θα πάει σε Κύπρο ή Αζερμπαϊτζάν πρώτα. Δεν έχουμε καν αριθμημένα. Αν αποκλειστεί, θα πάει πρώτα σε αγώνες. Σλοβακία ή Ντάλτα, που είναι. Από την Ιρλανδία. Ιρλανδία, έτσι. Ναι. Η Σλοβακία ή Ιρλανδία θα πάει πρώτα. Πρωταθλητές ή τη Σλόβαν Μπρατισλάβα στην Ιρλανδία. Έτσι, όλοι αυτοί είναι πρωταθλητές. Ναι, και η Ντάλτα στην Ιρλανδία. Απέφυγε την Τωρίνο ο Ατρόμητος και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Η ΑΕΚ θα παίξει με τη Σπαρτά Πράγα ή την Τραμπζονσπορ. Μάλιστα. Δεν το λες και εύκολο για την ΑΕΚ. Δεν το λες καθόλου εύκολο, όχι. Αλλά τουλάχιστον απέφυγε την Εσπανιόλ. Όχι, ό,τι καλύτερο για την Ένωση, η οποία ήλπιζε σίγουρα στο ζευγάρι ΑΕΚ Λάρνακας Γάνδη. Από την άλλη υπήρχαν και τα ζευγάρια Λουκέρνη Εσπανιόλ, με την ισπανική ομάδα να είναι πολύ δυνατή. Το ζευγάρι Φέγενορ Δυναμό Τυφλίδας, με τους Ολλανδούς προφανώς να είναι πολύ μεγάλο όνομα. Ο πιθανός αντίπαλος της ΑΕΚ, αν καταφέρει να ξεπεράσει το εμπόδιο της Κραϊόβα, θα έρθει από το ζευγάρι Σπάρτα Πράγας, Τραμπζονσπορ. Against teams in position number 8, 2 against 8, which gives us the following pairings. Λέγια Βάρσοβα, ο Ατρόμητος FC. Ο Ατρόμητος, αν αποκλείσει τη Λέγια Βαρσοβίας, θα παίξει με Μίτιλαντ
οι Rangers. Είναι αυτό που λέγαμε ότι ο Ατρόμητος ήταν στους ισχυρούς, αλλά στους ανίσχυρους στο δικό του όμιλο υπήρχαν δυνατές ομάδες, μία από τις οποίες είναι η ιστορική ομάδα της Γλασκόβης. Δύσκολο εμπόδιο. Midland, οι Rangers. Ναι. Με Steven Gerrard προπονητή, ναι, έτσι, ναι. Οι Rangers. Εντάξει, σίγουρα θα περάσουν λογικά τη Midland οι Rangers. Μια ακόμη φορά, ναι. Οι ελληνικές ομάδες να ξεπεράσουν. Εντάξει, σίγουρα απέφυγε τον Τωρίνο, που είναι το σημαντικό, αλλά και αυτό είναι δύσκολο το ζευγάρι, έτσι. Ναι, βέβαια. Ο Άρης, περιμένουμε να μάθουμε ακόμη τον επόμενο αντίπαλό του. Και περιμένουμε και τον Άρη για να κλείσουμε με την ελληνική εκπροσώπηση. Υπάρχει αγωνία ακόμη λοιπόν για τον Άρη, που κυνηγάει τη δική του υπέρβαση για να επιστρέψει στους ομίλους της διοργάνωσης μετά από 9 χρόνια. Δεν είναι εδώ ο Άρης. Η ΑΕΚ Λάρνακας με Γάνδη. Η Γκέντ κόντρα στην Ριέκα ή την Αμπερντίν σε ό,τι αφορά την κυπριακή ομάδα. Και θυμίζω ότι οι κυπριακές ομάδες μας απασχολούν πέρα από το ελληνικό ενδιαφέρον που υπάρχει και για την μάχη μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας στην ελληνική βαθμολογία της UEFA, με την Κύπρο αυτή τη στιγμή στην 15η θέση και την Ελλάδα στην 16η. Η Ελλάδα που μπορεί να στοχεύσει πολύ πιο ψηλά και είναι απαραίτητο να στοχεύσει πολύ πιο ψηλά, να περάσει όσες περισσότερες ομάδες μπορεί στους ομίλους των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, να κερδίσει θέσεις στη βαθμολογία της UEFA και να έχει ευνοϊκότερες κληρώσεις και περισσότερες ομάδες εξασφαλισμένες στους ομίλους των ευρωπαϊκών διοργανώσεων στο μέλλον. Ο Απόλλωνας από την Κύπρο που παίζει με την Αυστρία Βιέννη θα αντιμετωπίσει την Χάουγκεσουντ ή την Αϊντχόφεν. Πάμε και στο τρίτο γκρουπ, 10 ομάδες. Εδώ μπαίνει και ο Άρης και θα ολοκληρωθεί σιγά σιγά η κλήρωση. Θυμίζω για το Europa League, ο ΠΑΟΚ κόντρα στον νικητή του ζευγαριού Σλόβαν Μπρατισλάβας Ντάνταλκ. Η ΑΕΚ κόντρα στον νικητή του ζευγαριού Σπάρτα Πράγας Τραμπζονσπορ. Ο Ατρόμητος κοντά στο νικητή του ζευγαριού Midland Glasgow Rangers. Και πάμε για τον Άρη τώρα. Ο Άρης στους ανίσχυρους με πιθανούς αντιπάλους τους νικητές των ζευγαριών Antwerp Victoria Plzen, Brøndby Braga, Vaduz Eintracht Frankfurtis, Malmö Zrinski και Partizan Malatya Sport. Καταλαβαίνει κανείς ότι υπάρχουν πολλές δυνατές ομάδες όπως είναι η Eintracht, αλλά και η Brøndby, ακόμα και η Victoria Plzen που αποκλείστηκε από τον Ολυμπιακό και έρχεται από το Champions League. Για να δούμε λοιπόν και τον επόμενο αντίπαλο του Άρη. Μια χαρά νομίζω. Αν περάσει τη Μόλντε, αντιμετωπίζει την Παρτιζάν ή τη Μαλάτια Σπορ. Παρτιζάν ή Μαλάτια Σπορ, λοιπόν, στον δρόμο του Άρη. Γελάει ο Χρήστος Γιώσης. Θα έχουμε ιστορίες, μου φαίνεται. Όχι. Πού να τρέχει η Μαλάτια, ε. Και αν περάσει η Παρτιζάν. Η Μαλάτια Σπορ, λοιπόν. Δεν περνάει, λες Παρτιζάν. Σέρβι. Οι Σέρβοι της Παρτιζάν ή οι Τούρκοι της Μαλάτιας Σπορ, λοιπόν, στον δρόμο του Άρη, εάν οι κυτρινόμαυροι καταφέρουν να ξεπεράσουν το εμπόδιο της Μόλντε και προκριθούν στα play-off του Europa League. Αυτή είναι η κλήρωση. Να ανακεφαλαιώσουμε λοιπόν, Γιώργο Μπαϊράμι. Είπαμε, ο ΠΑΟΚ, εάν αποκλειστεί από τον Άγιαξ και συνεχίσει στα play-off του Europa League, θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Σλόβαν Μπρατισλάβας Ντάνταλκ, με το πρώτο παιχνίδι να γίνεται είτε στη Σλοβακία είτε στην Ιρλανδία και τη ρεβάν στην Τούμπα. Η ΑΕΚ, εάν προκριθεί στα play-off του Europa League, ξεπερώντας το εμπόδιο της Ουνιβερσιταδέα Κραϊόβα, θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Σπάρτα Πράγας Τραμπζονσπορ. Και ο Ατρόμητος, εφόσον κάνει την υπέρβαση και ξεπεράσει το εμπόδιο της Λέγκια Βαρσοβίας και συνεχίσει στα play-off του Europa League μια ανάσα, δηλαδή πριν από τους ομίλους, θα βρει μπροστά του τον νικητή του ζευγαριού Midland ή Rangers. Λοιπόν, για τον Ατρόμητο και για τον Άρη, ο τελευταίος που βγήκε από την κληρωτήτα, αν καταφέρει να ξεπεράσει το εμπόδιο της Μόλντε και προκριθεί στα play-off του Europa League,
θα συναντήσει τον νικητή του ζευγαριού Παρτιζάν Μαλάτια Σπορ. Λοιπόν, υπάρχει ίντριγκα και στα δύο ονόματα. Ίντριγκα. Εντάξει, νομίζω αν συνεχίσει ο Άρης και πέσει το δρόμο του Παρτιζάν, θα είναι λίγο επίφοβα αυτά τα παιχνίδια. Με τους Σέρβους που ως γνωστόν έχουν αδερφικές σχέσεις με τους οργανωμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Θα τα αναλύσουμε πολύ περισσότερο όλα για την κλήρωση φυσικά στη συνέχεια. Θα έχουμε και τον Χρήστο Αλτίδη να μας σχολιάσει. Και θα έχουμε αρκετά πράγματα για να πούμε. Θα ανακεφαλαιώσουμε συνέχεια βλέποντας και όλα τα ζευγάρια και πότε θα γίνουν τα παιχνίδια. Για τον Άρη, το πρώτο παιχνίδι είναι εκτός έδρας σε Σερβία ή Τουρκία. Και η ρεβάνς στο Κλειάνης Βικελίδης, όπως δηλαδή θα γίνει και σε αυτή τη φάση κόντρα στη Μόλντε. Θα δώσει το πρώτο παιχνίδι στη Νορβηγία και τη ρεβάνς στο Κλειάνης Βικελίδης. Έτσι και στον επόμενο γύρο, αν καταφέρουν να προκριθούν οι κυτρινόμαυροι, θα πάνε να παίξουν πρώτα στην έδρα είτε της Παρτιζάν είτε της Μαλάτια Σπορ και θα έρθουν για τη ρεβάνς στο Κλειάνης Βικελίδης. Τα μάτς αυτά είναι 22 Αυγούστου τα πρώτα παιχνίδια για τα play-off του Europa League και η ρεβάνς μία εβδομάδα μετά. Στις 29 του Αυγούστου θα έχει ξεκινήσει και το πρωτάθλημα διάμεσα, εκείνο το Σαββατοκύριακο, 24-25 Αυγούστου. Έχουμε δρόμο όμως ακόμη τότε. Ποιος άτυχος με την Άιντραχτ, Λοκομοτίβ Πλόβντιβ ή. Δεν προλάβα να δω το ζευγάρι της. Είναι οι δύο άτυχες ομάδες που θα βγουν στο δρόμο τους την καλύτερη ομάδα που υπάρχει σε αυτή τη φάση της οργάνωσης. Και ευτυχώς για τον Άρη την απέφυγε. Και σχετικά με το ότι είχε και το ζευγάρι της Άιντραχτ Φραγκφούρτης ως πιθανό αντίπαλο και το ζευγάρι της Μπράγκα, νομίζω στα μαλακά έπεσε ο Άρης, έτσι. Ναι, μοιάζει πιο βατή ιδανικό, κλήρωση, πιο βατή ιδανικό κλήρωση. Για τον ΠΑΟΚ είναι σίγουρα βατή κλήρωση, εύκολη κλήρωση, γιατί το περιμέναμε κιόλας τους ή άλλους, όντας τους δυνατούς και προερχόμενος από το Champions League, εάν επαναλαμβάνουμε αποκλειστεί το απευθέως σενάριο. Για τον Άρη είχε και πιο δύσκολα ονόματα, έτσι, πιο βαριά χαρτιά η κληρωτήτα. Δεν τον χάλασε όμως. Έτσι, είναι καλή η κλήρωση με Παρτιζάνι Μαλάτια Σπορ. Πριν από τη φάση των ομίλων. Λοιπόν, πάμε τώρα να κάνουμε το απαραίτητο διάλειμμα, πλησιάζοντας τις 3. Μένετε συντονισμένοι εδώ στο Λίμπερο 107,4. Θα επιστρέψουμε εδώ στο Λίμπερο παντού για να σχολιάσουμε περαιτέρω τα πάντα ό,τι αφορά με την κλήρωση. Θα έχουμε λογικά και Χρήστο Τσαλτίδη συνέχεια να σχολιάσει και την κλήρωση του Άρη και να δούμε και τα υπόλοιπα και για το ΠΑΟΚ Άγιαξ και για τον επόμενο γύρο του ΠΑΟΚ είτε στο Champions League και στο Europa League. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ στο Λίμπερο 107,4. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 5 λεπτάκια μετά τις 3. Ο Λίμπερο παντού, ώρα δεύτερη. Μέχρι και τις 5 θα πάμε παρεούλα. Γιώργος Παναγιώτης και Γιώργος Μπαϊράμι στα μικρόφωνα. Είδαμε νωρίτερα τις κληρώσεις για ΠΑΟΚ, Άρη, ΑΕΚ, Ατρόμητος στα play-off του Europa League. Και όσο ήμασταν στο διάλειμμα, επιστρέφουμε με σημαντική είδηση. Περιμέναμε ούτως ή άλλως την αποστολή του ΠΑΟΚ με τον Άγιαξ, την ανακοίνωση ας πούμε να πάει όσο ήμασταν στο break. Και πάμε να δούμε τα ονόματα από τα οποία απαρτίζονται. 20 παίκτες πήρε ο Αμπέλ Φερέιρα, οι δύο θα κοπούν αύριο πριν το παιχνίδι. Λοιπόν, Πασχαλάκης Ζίφκοβιτς, οι δύο τερματοφύλακες που παίρνει ο Πορτογάλος τεχνικός, στην πρώτη του αποστολή σε επίσημο παιχνίδι, έτσι. Ο Λέο Μάτος, ο Ροντρίγκο Σοάρες, ο Γιαννούλης, ο Κρέσπο, ο Βαρέλα, ο Ίγκασον, ο Εσίτη, ο Αουγκούστο, ο Μίσιτς, ο Ελ Καντουρί, είναι κανονικά μέσα, ήταν αμφίβολος θυμίζω. Ο Δημήτρης Πέλκας, ο Λιμνιός, ο Μπίσεσβαρ, ο Ζαμπά, ο Νεαρός, ο Γαϊτανίδης, ο Στοχ, ο Ακπομ και ο Σφιντέρσκι είναι οι ποδοσφαιριστές που απαρτίζουν την αποστολή του ΠΑΟΚ για το ευρωπαϊκό παιχνίδι με τον Άγιαξ. Ανακοίνωσε πριν από λίγο επίσημα η ΕΣΠΑ ΠΡΙΠΑΕ τους ποδοσφαιριστές, τους 20 ποδοσφαιριστές, επαναλαμβάνω, που επέλεξε ο Αμπέλ Φερέιρα στην πρώτη του αποστολή, στην πρώτη αποστολή που επιλέγει ο ίδιος ο Πορτογάλος τεχνικός για επίσημο παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Και αυτό θα είναι το αυριανό ιστορικό ματς κόντρα στον Άγιαξ. Νομίζω λίγο ως πολύ αναμενόμενη, έτσι, η αποστολή του Δικεφάλου. Δεν περιμέναμε κάτι διαφορετικό. Μένει εκτός ο Πέντρο Ενρίκε που ήταν και αμφίβολος και τα θεματάκια του και τελικά τον αφήνει εκτός. Αλλά ούτως ή άλλως νομίζω ότι με την πληρότητα που έχει ο ΠΑΟΚ εκεί μπροστά, καθώς έχει η Ακπομ, Σιντέρσχη, ο Στοχ, ο Ζαμπά, ο Μπίσεσβαρ, ο Πέλκας, ο Λιμιός, είναι όλοι κανονικά διαθέσιμοι. Παίρνει και τον νεαρό το Γαϊτανίδη. Δεν ξέρω αν θα είναι ένας από τους δύο που θα κοπούν από τη 18άδα πριν το παιχνίδι. Θα το δούμε αυτό. Η αμυντική στο κέντρο της άμυνας είναι διαθέσιμη ο Κρέσπο Βαρέλα και ο Ίγκασον. Στη μεσαία γραμμή έχει τους Εσίτη, Αουγκούστο, Μίσιτς, Ελ Καντουρί κανονικά. Στα πλάγια Μάτος, Ροντρίγκο, Γιαννούλης, οι τρεις μπακ. Είτε τον αφιλάκης όπως είπαμε Πασχαλάκης και Ζίφκοβιτς. Αυτή είναι λοιπόν η αποστολή του ΠΑΟΚ. Εκτός έμειναν ακόμη ο Κάτσε και ο Μιχάη πέρα από τον Πέντρο Ενρίκε. Κατά τα άλλα, νομίζω όπως αναμενόταν οι επιλογές του Αμπέλ Φερέιρα για το αυριανό ματς με τον Άγιαξ. Λοιπόν, αυτά και με την αποστολή του Δικεφάλου. Πλέον δεν ξέρω αν
Το τσεκάρουμε γι' αυτό. Αν έχουν φτάσει οι Ολλανδοί, αν έχουν κάνει κάποια ανάρτηση στα social media, αναμένουμε και τη δική τους άφηξη. Θυμίζω το απόγευμα στις 7 η συνέντευξη τύπου του Ολλανδού τεχνικού του Erik ten Hag και ενός εκ των ποδοσφαιριστών της ομάδας, και σε 7.30 η προπόνηση της Ολλανδικής ομάδας στο γήπεδο της Τούμπας. Έτσι, για να έχουν και αυτή την πρώτη τους επαφή με τον αγωνιστικό χώρο που θα γίνει αύριο το παιχνίδι, ο οποίος μοιάζει να είναι σε εξαιρετική κατάσταση, τουλάχιστον από τις φωτογραφίες που βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, από τις προπονήσεις που γίνονται εκεί. Μοιάζει να είναι σε εξαιρετική κατάσταση το γήπεδο. Λοιπόν, δεν βλέπω κάποια ανάρτηση στα social media του Άγιαξ ή αύξηση στη Θεσσαλονίκη ακόμη. Έχουν ανεβάσει και αυτοί το ότι η ομάδα τους κληρώθηκε με τον νικητή του ΑΠΟΕΛ Καραμπάκ, αφού του ζευγαριού εφόσον προχωρήσει. Είπαμε, αυτό θα είναι το ζευγάρι το οποίο θα συναντήσει στον δρόμο του και ο ΠΑΟΚ, και αν καταφέρει να προκριθεί εκείνος στα playoff του Champions League. Να θυμίσω για άλλη μια φορά την κλήρωση των ελληνικών ομάδων νωρίτερα στο Europa League, για όσους τυχόν δεν ακούσατε. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ θα βρει στον δρόμο του, καταρχήν, στο Champions League, εάν προκριθεί, το ζευγάρι από Ελ Καραμπάκ, τον νικητή του ζευγαριού. Αν αποκλειστεί και πάει στα playoff του Europa League, θα συναντήσει Ντάνταλκ ή Σλόβαν Μπρατισλάβα. Το πρώτο μάτς εκτός έδρας, το δεύτερο στην Τούμπα. Ο Άρης, αν προκριθεί από τη Μόλντε, θα συνεχίσει στα play-off του γύρω πάλι και θα συναντήσει τον νικητή του ζευγαριού Παρτιζάν ή Μαλάτια Σπορ. Πρώτο μάτς εκτός έδρας σε Σερβία ή Τουρκία, δεύτερο μάτς ο Κλέαντς Βικελίδης. Ο ΙΑΕΚ με Σπάρτα Πράγας ή Τραμπζο Σπορ. Εδώ Γιώργο Μπαϊράμι, είπαμε το πρώτο μάτς για την ΑΕΚ είναι εκτός. Νομίζω πως είναι εντός το εντός το πρώτο μάτς, ναι. Ο ΑΚΑ. Επαναλαμβάνουμε και η ΑΕΚ, αν περάσει το εμπόδιο της Ουνιβερσιτέα Κραϊόβα και συνεχίσει στα πλοία του κύριο Παλίκη. Για την ΑΕΚ θα είναι και κλεισμένο των θυρών και το επόμενο παιχνίδι, έτσι. Κόντρα σε Σπάρτα Πράγα ή Τραμπζονσπορ δηλαδή. Ναι, δύο αγωνιστικές και κλεισμένο των θυρών έχει δεχτεί από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία. Είναι που είναι δύσκολο το εμπόδιο. Δεν θα έχει και αυτόν τον παράγοντα κόσμο. Ναι. Η ΑΕΚ, οπότε ναι, δυσκολεύει ακόμη περισσότερο το έργο της. Ωραία, λοιπόν. Και το δεύτερο μάτς σε Τσεχία ή Τουρκία, και για τον Ατρόμητο. Αν κάνει την υπέρβαση και αποκλείσει την Λέγκια Βαρσοβίας, θα πάει να παίξει κόντρα σε Midland ή Rangers. Και για τον Ατρόμητο, το πρώτο μάτι θα είναι εντός έδρας στο Περιστέρι και το δεύτερο εκτός σε Δανία ή Σκωτία. Λοιπόν, πάμε λίγο, Γιώργο Μπαϊράμι, να δούμε όλα τα ζευγάρια της κλήρωσης, αρχικά στα play-off του Champions League και συνέχεια στα play-off του Europa League, καθώς έχουμε τελειώσει με τις κληρώσεις, να κάνουμε έτσι μια γενική ανακεφαλαίωση. Και συνέχεια να μπούμε πιο αναλυτικά στα θεματάκια μας. Ως και τις 5 θυμίζω θα πάμε παρέα εδώ στο Λίμπερο 107,4 με την εκπομπή Ο Λίμπερο Παντού. Λοιπόν, καταρχήν στα ζευγάρια της κλήρωσης των play-off του Champions League στο μονοπάτι των μη πρωταθλητών, η κλήρωση έβγαλε τα εξής ζευγαρώματα. Δυναμό Ζάγκρεπ ή Φέρεντς Βάρος. Ο νικητής του ζευγαριού αυτού θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Maribor Rosenborg. Ο νικητής του ζευγαριού Cluj Celtic θα αντιμετωπίσει τη Σλάβια Πράγας. Ο νικητής του ζευγαριού Καραμπάκ και ΑΠΟΕΛ, τον νικητή του ζευγαριού ΠΑΟΚ Άγιαξ. Ο νικητής του ζευγαριού Ερυθρός Αστέρας Κοπενχάγη θα τεθεί αντιμέτωπος με τη Young Boys. Και στον μονοπάτι των μη αυτόν τον μονοπάτι των πρωταθλητών, συγγνώμη, που είναι και ο ΠΑΟΚ. Το μονοπάτι των μη πρωταθλητών τώρα, δύο τα ζευγαρώματα. Βασιλεία Λίντσερ από την Αυστρία. Ο νικητής αυτού του ζευγαριού θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού Club Brugge Dynamo Kiev. Και ο νικητής του ζευγαριού Ολυμπιακός Μπασαξεχήρ με τον νικητή του ζευγαριού Krasnodar Πόρτο. Αυτή είναι η κλήρωση στα play-off του Champions League. Λοιπόν, να πάμε να δούμε, Γιώργο Μπαϊράμι, και την κλήρωση στα play-off του Europa League. Έτσι, εκεί όπου είναι λίγο πιο μπερδεμένη ιστορία, καθώς είπαμε, κάποιες ομάδες θα συνεχίσουν να προκριθούν, κάποιες ομάδες θα συνεχίσουν να αποκλειστούν, όπως θα συμβεί και με τον ΠΑΟΚ, που σε περίπτωση αποκλεισμού στο ζευγάρι με τον Άγιαξ θα συνεχίσει εκεί, στα play-off του Europa League δηλαδή. Να πάμε να δούμε και εκεί τα ζευγαρώματα όμως. Λοιπόν, στα ζευγάρια των play-offs από το μονοπάτι των πρωταθλητών θα έχουμε τα εξής ζευγάρια. Maccabi Tel Aviv ή Σούντουβα κόντρα στον χαμένο του ζευγαριού Δυναμό Ζάγκρεπ Φερεντσβάρος. Ο χαμένος ζευγαριού Ερυθρός Αστέρας Κοπενχάγη απέναντι στον νικητή του ζευγαριού Ρίγα Ελσίνκι. Ο χαμένος ζευγαριού Κλουζ Σέλτικ απέναντι στον νικητή του ζευγαριού Σερίφ Τιλασφόρ ΑΕΚ Στοκχολμής. Ο νικητής του ζευγαριού Αραράτ Σαμπουρτάλο κόντρα στον χαμένο, νομίζω και τον ζευγαριού του Ντελάζ Κάλιου. Ο νικητής του ζευγαριού Λουντογκόρετς TNS. Ποια ομάδα είναι αυτή, η New Sense μήπως, μάλλον η New Sense είναι, ναι. Απέναντι στον χαμένο ζευγαριού Maribor Rosenborg.
Ο νικητής του ζευγαριού Σουτιέσκα Λίνφιλντ απέναντι στον χαμένο ζευγαριού από Ελ Καραμπάγ. Ο νικητής του ζευγαριού Σλόβαν Μπρατισλάβα Ντάνταλκ απέναντι στον χαμένο ζευγαριού Πάο Κάγιεξ, όπως είπαμε. Και ο νικητής του ζευγαριού Αστάνα Βαλέτα απέναντι στον νικητή, νομίζω εδώ είναι του ζευγαριού, Σαράγεβο Μπάτε Μπορίσοφ. Και πάμε τώρα και στα ζευγάρια από το μονοπάτι των μη πρωταθλητών. Εδώ έχουμε και λέμε ο νικητής του ζευγαριού Τωρίνο Σαχτιόρ απέναντι στον νικητή του ζευγαριού Πιούνικ Γουλφ. Ο νικητής του ζευγαριού Ουνιβερσιτέ Κραϊόβα ΑΕΚ απέναντι στον νικητή του ζευγαριού Σπάρτα Πράγα Τραμπζονσπορ. Το ζευγάρι Λέγκια Ατρόμητος κόντρα στον νικητή του Μίντιλαντ Ρέιντζερς. Το ζευγάρι Φέγενορτ Δυναμό Τυφλίδας απέναντι στον νικητή του ζευγαριού Νόρκεπινγκ Μπερσεβά. Ο νικητής του ζευγαριού η Στεάβου Κουρεστίου είναι αυτή, ναι, απέναντι στην Πλάντα Μπόλεσλαβ με κόντρα στον νικητή του ζευγαριού Βένσφιλς Βιτόρια. ΑΕΚ Λάρνακα ΣΥ Γάνδη κόντρα σε Ριέκα ή Αμπερντίν. Χάουγκε Σουτ ΠΣΒ Αϊτχόβεν κόντρα σε Αούστρια Βιέννη ή Απόλλων Λεμεσού. Δύσκολα εδώ τα πράγματα για Απόλλων Λεμεσού και αυτό μας βολεύει σαν Ελλάδα στη βαθμολογία του UEFA. Ναι, κοιτάμε και την Κύπρο. Ναι, γιατί θα βρει λογικά την PSV στο δρόμο του στα playoff αν καταφέρει να ξεπεράσει το εμπόδιο τη Αούστρια Βιέννη. Λουκέρνη Εσπανιόλ κόντρα στον νικητή του ζευγαριού Τσέσεκα Σόφια Ζόρια από την Ουκρανία. Βλέπω επιστροφή τη Εσπανιόλ στου ομίλου τη Ευρωπαϊκή Διοργάνωση μετά από χρόνια. Είπαμε για το Παρτιζάν Μαλάτια Σπορ κόντρα στον νικητή του ζευγαριού Μόλντε Άρης. Μπρόντμπι Μπράγκα κόντρα στον νικητή του ζευγαριού Τούν Σπάρτακ Μόσχας. Μάλμε Ζρίνσκι απέναντι στον νικητή του ζευγαριού Νεύσκι Νέι Γεχούντα. Και Πλόβντιβ από τη Βουλγαρία κόντρα Στρασβούργ θα αντιμετωπίσουν τον νικητή του ζευγαριού Βαντούς Άιντραχτ Φραγκφούρτης. Οπότε εδώ οι Βούλγαροι ή οι Γάλλοι θα πέσουν πάνω στην Άιντραχτ που λογικά θα αποκλείσει την Βαντούς. Ενώ Μαριουπόλ Αλκμαρ κόντρα στον νικητή ζευγαριού Αντβέρπ Βικτόρια Πλιζέν. Λοιπόν, Γιώργο Μπαϊράμι, με τι ασχολείσαι? Έτσι, προσπαθούμε λίγο να συλλέξουμε κάποιες πληροφορίες για τους υποψήφους αντιπάλους του Άρη για να τα βάλουμε και στο λαμπάουτ Άρης. Αυτή τη στιγμή ψάχνω βασικά πληροφορίες για την Παρτιζάν. Εντάξει, σίγουρα είναι μια γνωστή ομάδα, αλλά πρέπει να μάθουμε και κάποια παραπάνω πράγματα. Σίγουρα δεν θυμίζει την ομάδα των προηγούμενων ετών, έτσι, που η Παρτιζάν έφτανε και ψηλά και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και έπαιρνε και τα πρωταθλήματα κτλ. Ακριβώς, ναι. Πέρυσι, την περσινή χρονιά δεν τα πήγε καλά στο πρωτάθλημα. Έμεινε πάρα πολύ πίσω από τον Ερυθρό Αστέρα, γύρω στους 30 βαθμούς, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά τερμάτισε στην τρίτη θέση. Πήρε όμως το κύπελο Σερβίας, παίρνοντας έτσι σαν εκδίκηση από την Ερυθρό Αστέρα, που έχασε το πρωτάθλημα με τόσο μεγάλη διαφορά. Κέρδισε τον Ερυθρό Αστέρα στον τελικό 1-0, κατέκτησε το κύπελο και γι' αυτό έχει πάρει και το εισιτήριο για τον δεύτερο προκριματικό. Έχει ξεκινήσει νομίζω νωρίτερα η Παρτιζάν. Η Παρτιζάν, θα σου πω. Δες το λίγο, αλλά σίγουρα ως κυπελούχος είχε το καλύτερο εισιτήριο σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες που τερματίσαν πιο χαμηλά στο σερβικό πρωτάθλημα. Αυτό έχω βρει για την περσινή χρονιά. Τώρα για το φετινό ρόστερ, για το φετινό μπάτζετ της Παρτιζάν έχει χρηματιστηριακή αξία 26,5 εκατομμύρια ευρώ. Δεν τα λες και λίγα. Έτσι, ναι, δεν είναι όντως λίγα. Τώρα γι' αυτό ψάχνω κιόλας ποιοι παίχτες ήρθαν φέτος, ποιοι φύγανε, αν βρίσκεται σε ανωδική πορεία, έτσι. Μάθανε το μάθημά τους και πέρυσι και προσπαθούν να κάνουν καλύτερη ομάδα. Πάντως, ο πιο ακριβός παίχτης της Παρτιζάν αυτή τη στιγμή είναι ο αμυντικός, παίζει δεξί μπακ, αλλά κατά ανάγκη παίζει και στην άμυνα. Ο Νεμάνια Μίλετιτς, Σέρβος, με αξία 2,75 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα. Έτσι, τώρα μιλάμε για μια ομάδα την Παρτιζάν, η οποία αριθμεί 45 επίσημους τίτλους σε Σερβία και Ιουγκοσλαβία μαζί. Έτσι. Και έχει φτάσει και στον τελικό του πρωταθλητριών το 1966. Και αυτό είναι έτσι, ενδιαφέρον στοιχείο για να δείξουμε το μέγεθος, ρε παιδί μου, της Παρτιζάν. Πάντως για το ευρωπαϊκό, τον ευρωπαϊκό δρόμο της φέτος, όπως ψάχναμε νωρίτερα, ξεκίνησα τον δεύτερο προγραμματικό γύρο. Ωραία. Απέκλεισε την Κόνας Κουέι, αν διαβάζω σωστά, ποια ομάδα είναι αυτό, δεν μπορώ να καταλάβω, με δύο νίκες, 0-1 και 3-0. Είναι ομάδα από την Ουαλία η Κόνας Κουέι, αν τη διαβάζω σωστά. Από την Ουαλία, ναι. Ναι, την απέκλεισε με δύο νίκες, όπως είπαμε, 0-1 και 3-0 μέσα στη Σερβία. Πέρσι είχε αποκλειστεί τα play-off του Europa League από την Μπεσίκτας, να το αναφέρουμε και αυτό. Έτσι. Ενώ η Μαλάτια Σπορ είναι πρωτάρα σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Η τουρκική ομάδα πρώτη φορά βγαίνει στην Ευρώπη.
και θα είναι και αυτή πιθανώς στο δρόμο του Άρη, αν καταφέρει να αποκλείσει την Παρτιζάν. Λοιπόν, για τους πιθανούς αντιπάλους του ΠΑΟΚ, μια και τα είπαμε για Μπαρτζάν και Μαλάτια Σπορ, έτσι εν ολίγης, έτσι σύντομα λίγο και για τους πιθανούς αντιπάλους του ΠΑΟΚ στο Europa League, εφόσον ο δικέφαλος δεν τα καταφέρει απέναντι στον Άγιαξ. Η Σλόβα Μπρατισλάβα, όπως είπαμε, έχει στο ρόστερ της και τον νεαρό Γιώργο Τζοβάρα, ο οποίος ηλικία 19 ετών έφυγε με μεταγραφή από την ΚΑΠΑ 19 του ΠΑΟΚ, συγγνώμη, στην πρωταθλήτρια Σλοβακίας. Πήρε πέρσι το πρωτάθλημα στην χώρα της, μετά από 5 χρόνια μάλιστα. Προπονητή έχει τον 39χρονο Γιάν Κόζακ, ο οποίος είναι και υπηρεσιακός από τις 23 Ιουλίου, μετά την αποτυχία της Σλόβα να περάσει το δεύτερο γύρο των προκριματικών του Champions League. Λοιπόν, το αστέρι της είναι ο 25χρονος Σλοβαίνος επιθετικός Άντρας Σποράρ, που αποτελεί το βαρύ πυροβολικό έτσι στη γραμμή κρούσης. Το γήπεδο της είναι 22.500 θέσεων, νεόκτιο στάδιο μάλιστα, το Τεχέλνε Πόλο όπως ονομάζεται. Έτσι, αυτά τα λίγα στοιχεία για την Σλάβα Μπρατισλάβας. Ενώ η Ντάνταλ και η Ιρλανδική ομάδα, η οποία ιδρύθηκε το 1903, είναι η δεύτερη πιο πετυχημένη ομάδα στην Ιρλανδία σε κατακτήσεις τροπέων. Λοιπόν, το γήπεδο της είναι χωρητικότητας 4.500 θεατών, το Oriel Park, φαντάζομαι ένα βρετανικό γήπεδο, θα είναι έτσι στο βρετανικό στυλ το γνωστό. Προπονητής ο 43χρονος Βίνι Πέρθ, ο οποίος είναι από τον Ιανουάριο του 19 στον πάγκο και τους οδήγησε και αυτούς στην κατάκτηση του πρωταθλήματος, πρωταθλητές Ιρλανδίας ή της Ντάνταλκ. Το αστέρι της ομάδας, ο 25χρονος Σιν Μάρεϊ, που αποτελεί και τον πιο επικίνδυνο παίκτη τους, καθώς ο νεαρός χαφ μετράει και 3 γκολ και μια σε 19 εμφανίσει. Αυτά έτσι και τα λίγα στοιχεία και για τους πιθανούς αντιπάλους του ΠΑΟΚ στο Europa League. Να ξέρω, φοβίζει έτσι. Όχι, σε καμία περίπτωση. Ο ΠΑΟΚ δεν νομίζω ότι θα έχει πρόβλημα με καμία από τις δύο ομάδες, αλλά είπαμε, το ζητούμενο για τον ΠΑΟΚ είναι να περάσει το πόδι του Άγιαξ και να συνεχίσει στα playoff του Champions League και όχι να καταλήξει να παίξει. Σίγουρα, με την Σλόβα Μπρατισλάβα ή την Ντάνταλκ στα playoff του Europa League. Εκεί νομίζω ότι δεν θα έχει δυσκολίες ιδιαίτερες. Οπότε το αφήνουν στην άκρη σαφώς αυτό στον ΠΑΟΚ. Δεν νομίζω ότι σκέφτονται προφανώς τώρα ούτε τους Σλοβάκους ούτε τους Ιρλανδούς. Οι Κύπροι και οι Αζέροι του Αποέλ και της Καραμπάκ πιθανώς να είναι στο μυαλό τους, καθώς έχουν στόχο στον ΠΑΟΚ την πρόκριση, αλλά προφανώς πρωτίστως στο μυαλό των ανθρώπων του δικεφάλου είναι το αυριανό παιχνίδι αρχής γενομένης με τον Άγιαξ και εν συνεχεία ο αγώνας ρεβάνς που θα γίνει την επόμενη Τρίτη στην Johan Cruyff Arena στο Άμστερνταμ. Κοίνωση μεταγραφής, Γιώργο Μπαϊράμι, όσο τα λέγαμε νωρίτερα. Έτσι, τον Χάρι Μαγκουάιρ, η πιο ακριβή μεταγραφή αμυντικού στην ιστορία του ποδοσφαίρου, πάνω από 80 εκατομμύρια ευρώ. Ξεπέρασε αυτή του Φαντάικ, έτσι. Και ανακοινώθηκε πριν από λίγο επίσημα και από τη Manchester United και από τη Leicester, με φωτογραφία με φανέλα στα κόκκινα της Manchester United, τον Χάρι Μαγκουάιρ. Αυτό το ωραίο παιδί δεν το λες. Δεν έχει σημασία. Σχολιάζεται, θέλω να σου πω, πολύ έντονο αυτό στα social media και γενικότερα και στην Αγγλία. Και το σλούπι του έτσι δεν σε βάζει τόσο στο κλίμα ότι είναι ποδοσφαιριστής, αλλά είναι πολύ καλός, έτσι δεν, αποδίδει πάρα πολύ ωραία. Ναι. Δεν το βοηθάει νομίζω και το σωματότυπο, και φαίνεται ότι δεν είναι, είναι αντιποδοσφαιρικός. Αντιποδοσφαιρικός όμως όπως. Πάντως ανακοινώθηκε από τη Manchester United και είναι επισήμως πλέον η πιο ακριβή μεταγραφή αμυντικού στην ιστορία. Έτσι. Ξεπέρασε, είπαμε, του Van Dijk και νομίζω η προηγούμενη ήταν του Bale. Γιατί ο Μπέιλ όταν τον απέκτησε η Ρεάλ έπαιζε αριστερό μπακ. Ναι, σωστά, σωστά. Οπότε σωστά. Λογίζεται σαν αμυντικός. Σωστό. Ήταν γύρω στα 90 εκατομμύρια είχε δώσει τότε η Ρεάλ για τον Μπέιλ. Παραπάνω. Μπορεί και παραπάνω. Κάπου εκεί νομίζω ήταν πάντως, 90 με 100. Απλά επειδή μετά έγινε ο Μπέιλ, έπαιξε μπροστά ουσιαστικά. Μήπως δεν λογίζεται. Δεν λογίζεται, ναι, ναι, ναι. Αλλά από το πώς τον απέκτησε είναι το θέμα. Ο Πας Γιάννα πήρε τον Πίτου Γκαρσία. Ωραία, πόσο χρόνο. Ανακοίνωσε επίσημα, έλαντε. Πρέπει να είναι πολύ μεγάλο. Του Άρη και του Ατρομήτου. Αξιόλογο ποδοσφαιριστή. Ναι, το θυμόμαστε όλοι. Το θυμόμαστε όλοι, φυσικά. Έκανε καλή. 35 είναι. 35. Στον Μπας Γιάννα. Ο οποίο ο Μπας Γιάννα θα παίζει στην Super League 2. Εντάξει, νομίζω είναι μια καλή λύση. Ναι. Έτσι. Στη Λαμία, χθες βράδυ είχαμε την απόλυση του Μάκη Χάβου και μια γενικότερη αναστάτωση εκεί να συνεχίζεται, έτσι. Έτσι και από τους οπαδούς είχαμε αντιδράσεις μετά την γνωστοποίηση της απόλυσης. Γενικότερα είναι σε μια φάση πολύ περίεργη η ομάδα της Λαμίας. Ακόμη και διάλυση, θα μπορούσαμε να πούμε. Το όλο θέμα ξεκινάει από τη διοίκηση, έτσι. Ο μεγαλομέτοχος λέει επανειλημμένο ότι θέλει να αποχωρήσει, είναι αλήθεια. Έχουν κυκλοφορήσει ορισμένα σενάρια για την αγορά φημία από τον Ηρακλή, ο οποίος ψάχνεται γενικότερα. Φήμες προς το παρόν όλα. Και μέχρι πριν από λίγο καιρό δεν είχε και παίκτη στο ρόστερ, είναι αλήθεια η Λαμία, να ξεκινήσει προπονήσεις της.
Ναι. Οπότε υπήρχε μια αναστάτωση για μια Λαμία που τα πήγαινε εξαιρετικά τα δύο προηγούμενα χρόνια που ήταν στη Super League, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Έκανε πάρα πολύ καλή πορεία στο κύπελο. Και στο κύπελο αποκλείοντας Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Δεν ήταν λίγο. Και μετά από όλο αυτό, εκεί που λες ότι θα πάει και ακόμα ψηλότερα και σου δίνει και το ένασμα για αυτά να ασχοληθεί και η διοίκηση και αυτά περισσότερο, γίνεται αυτό, έτσι. Ναι. Ότι θα αποχωρήσω. Με ποια λογική δεν ξέρω. Θα δούμε τι θα γίνει και με το μάτς Λαμίας. Πάντως ο Χάβος, ο Μάικς Χάβος, ο προπονητής της ομάδας, είναι παρελθόν. Τα διαλύουν όλα λίγες μέρες. Ναι, όντως είναι 20 μέρες που ξεκινήσει το πρωτάθλημα περίπου, έτσι. Δεν γίνεται 20 μέρες πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα και να έχει γίνει προγραμματισμός και τα λοιπά να διώχνει τον προπονητή. Πώς θα ανακάμψει τώρα αυτή η ομάδα, πώς θα παρουσιαστεί στο πρωτάθλημα. Θα δούμε. Έτσι, είναι λίγο δύσκολο. Από τα πρώτα φαβορή για υποβασμό, αν συνεχιστεί έτσι η κατάσταση, έτσι, και δεν αλλάξει κάτι. Ένας πέφτει βέβαια απευθείας, έτσι. Ναι, και ο άλλος μπαράζ. Θα δούμε τώρα ποια θα είναι η άλλη ομάδα. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά σε ένα ακόμη διάλειμμα εδώ. Στα μισά της εκπομπής Λίμπερο Παντού είμαστε. Έως και τις 5 θα πάμε παρεούλα. Γιώργος Παναγιωτής και Γιώργος Μπαϊράμης. Μένετε συντονισμένοι στο Λίμπερο 107,4. Θα επιστρέψουμε να δούμε και το πρόγραμμα των αναμετρήσεων αυτή την εβδομάδα και ό,τι άλλο υπάρχει. Να σχολιάσουμε έτσι και περισσότερα πράγματα και για τις κληρώσεις. Ανοίξουμε και γραμμές μετά τις 4, Γιώργο. Ναι, εννοείται. Να πει και ο κόσμος. Και ο κόσμος σχολιάσει τις κληρώσεις. Οι φίλοι του ΠΑΟΚ περιμένουν, μετρούν αντίστροφα για το αερονόμα με τον Άγιαξ. Έτσι, να τα πούμε πιο χαλαρά. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. 4 παρά 20 ώρα, ως και τις 5 θα πάμε παρεούλα. Ο Λίμπερο Παντού, ο Λίμπερο 107,4. Με Γιώργο Μπαϊράμ και Γιώργο Παναγιώτη στα μικρόφωνα. Και να σας πούμε ότι για το παιχνίδι της Πέμπτης του Άρη με τη Μόλντε στην Νορβηγία μπορείτε να το παρακολουθήσετε στο Βεργίνα Θέατρο στις 8 η σέντρα του αγώνα. Ο Λίμπερο 107,4 θα δίνει την ευκαιρία στους ακροατές του να πάρουν μέρος στο διαγωνισμό και να κερδίσουν διπλές προσκλήσεις για να παρακολουθήσουν τον αγώνα Μόλντε Άρης στο Θέατρο Βεργίνα του Ρίτζι Καζίνο Θεσσαλονίκη. Η κάθε πρόσκληση περιλαμβάνει απεριόριστη μπύρα και λαχνό για τις κληρώσεις στο ημίχρονο. Και η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή. Το μόνο που έχετε να κάνετε, καλείτε τώρα από εδώ και στο εξής στο 2310-287-888 και όσοι τηλεφωνήσετε θα κερδίσετε και πρόσκληση για να βρεθείτε την ερχόμενη Πέμπτη στο Βεργίνα Θέατρο του Ρίτζι Καζίνο Θεσσαλονίκη και να παρακολουθήσετε ζωντανά το παιχνίδι του Άρη με την Μόλντε στην Νορβηγία σε γιγαντοθόνη εκεί, αναπαυτικά, όμορφα, ωραία, σε κλίμα κερκίδας που θα υπάρχει από φίλους του Άρη που θα είναι εκεί. Έτσι, θα είναι και ο Γιώργος Μπαϊράμης εκεί. Ναι, εκεί θα είμαι να το καλύψουμε, την ατμόσφαιρα, όλα αυτά, ό,τι συμβαίνει. Εντάξει, είναι νομίζω μοναδική εμπειρία για τους φιλάθλους να παρακολουθούν το παιχνίδι από μια γιγαντοθόνη και να απολαμβάνουν όλες τις ανέσεις τους, έτσι. Ναι, δηλαδή, θα είναι ωραία βραδιά και όλα, ωραία, ναι. Ωραία παράσταση γενικότερα. Θα είναι όλο το κλίμα ωραίο, έτσι, κίτρινο-μαύρο. Οπότε οι φίλοι του Άρη καλείτε από τώρα στο 2310-287-888 και πολύ απλά με ένα τηλέφωνο κερδίζετε τις διπλές προσκλήσεις για να βρεθείτε την Πέμπτη και εσείς στο Θέατρο Βεργίνα του Ρίτζι Καζίνο Θεσσαλονίκη. Επαναλαμβάνω, 2310-287-888 και αμέσως κερδίζετε μια διπλή πρόσκληση με το που τηλεφωνήσετε. Εδώ παρέμβλα πηγαίνουμε με Γιώργο Μπαϊράμι έως και τις 5. Ο Λίμπερο Παντού στο Λίμπερο 107,4 μέχρι στο κιόσι στη ρύθμιση του ήχου. Και βλέπουμε ότι υπάρχει στην αθλητική επικαιρότητα. Είδαμε νωρίτερα τις κληρώσεις. Να πάμε, Γιώργο Μπαϊρέμι, να ρίξουμε μια ματιά και στο σημερινό πρόγραμμα. Όχι στο σημερινό, συγγνώμη. Σήμερα ήταν η μέρα κληρώσεων, είπαμε. Και θα έχουμε αργότερα και προπόνηση και συνέντευξη τύπου του Άλιαξ στο γήπεδο της Τούμπας. Το ακούσετε επίσης ζωντανά από το Λίμπερο 107,4. Να δούμε λίγο το αυριανό πρόγραμμα για τα παιχνίδια του τρίτου προκριματικού γύρου του Champions League πέρα από το μάτς του ΠΑΟΚ είναι στις 8 και φυσικά θα ακούσετε τον Τανάδη από το Λίμπερο 107,4. Να ρίξω μια ματιά και στα υπόλοιπα που έχει το μενού γιατί έχει ωραία παιχνίδια, έχει ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις. Έτσι, γενικότερα είναι γεμάτη αυτή η εβδομάδα. Λοιπόν, έχει το Αποέλ Καραμπάκ επίσης στις 8 την ίδια ώρα που αφορά τον ΠΑΟΚ γιατί θα είναι το ζευγάρι από το οποίο θα προκύψει ο αντίπαλος στην επόμενη φάση εφόσον προκριθεί και ο ΠΑΟΚ. Δυναμό Ζάγκρεπ, Φέρεντ Βάρο στι 9. Στι 9.30 Κλαμπ Μπριζ Δυναμό Κιέβου. Στι 10 παρατέρα το Ερυθρό Αστέρα Κοπενχάγη. Και την Τετάρτη Κρασνοντάρ Πόρτο στι 8. Το ζευγάρι από το οποίο θα βγει αντίπαλο του Ολυμπιακού. Πασάξε γύρω Ολυμπιακό στι 9 παρατέρα. Ακόμη δεν γνωρίζουμε από ποιο κανάλι θα μεταδοθεί τηλεοπτικά το παιχνίδι. Ενώ αντίθετα μάθαμε πριν από λίγο ότι το παιχνίδι τη Ουνιβερσιτέα Κραϊόβα με την ΑΕΚ, το πρώτο παιχνίδι που θα γίνει την ερχόμενη Πέμπτη στι 7. Ναι, 7 και 4 το έχω εντύπωση. Το δούμε αμέσως. Είναι στις 7 και 4 ακριβώς. Στις 7 και 4 λοιπόν στη Ρουμανία το πρώτο μάτς. Τηλεοπτικά θα μεταδοθεί από την Κοσμοτέ TV. Έκλεισε λίγο τα δικαιώματα. Περιμένουμε να μάθουμε πού θα δούμε τηλεοπτικά και τα μάτς του Άρη. Έτσι. Φυσικά. Με τη Μόλντε. Ραδιοφωνικά φυσικά εδώ από το Λίμπερο 107,4. Θα είναι στην Νορβηγία ο Χρυσάνθος Τσαλτίδης για να μεταφέρει τα πάντα από εκεί. Έτσι. Αλλά περιμένουμε να δούμε ποιο κανάλι θα μεταδώσει
τηλεοπτικά το παιχνίδι. Εντάξει, γίνονται διαπραγματεύσεις γιατί επειδή δεν είναι η, πώς το λένε, δεν έχουμε μπει στην κεντρική διαχείριση ακόμα των δικαιωμάτων. Αυτό γίνεται στο Europa League, τους ομίλους και μετά. Οπότε οι ομάδες, οι γηπεδούχες και οι χώρες, τα κανάλια των χωρών αυτών, διαπραγματεύονται τα δικαιώματα των αγώνων για να τα δώσουν και στην άλλη χώρα και σε όποια χώρα τέλος πάντων ενδιαφέρεται, κανάλια από χώρες που ενδιαφέρονται να δείξουν το παιχνίδι. Γι' αυτό καθυστερεί όλη αυτή η φάση με τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Λογικά προσπαθούν να πάρουν και αυτοί όσα πιο πολλά χρήματα μπορούν, όπως μπορούν να κάνουν και οι δικοί μας από εδώ πέρα. Έτσι. Έτσι. Για ένα ευρωπαϊκό κανάλι, ξένο κανάλι, το οποίο θέλει να δείξει το παιχνίδι της ομάδας του, ρε παιδί μου, στα προκριματικά. Όλα αυτά μέχρι τους ομίλους του Europa League. Εκεί μπαίνει η κεντρική διαχείριση, δεν μπορούν να αλλάξουν τα δικαιώματα. Και στο Champions League είναι τα play-off. Και μετά, γι' αυτό βλέπουμε και το Σεντόνι στα play-off. Έτσι. Δηλαδή, αν ο ΠΑΟΚ περάσει το εμπόδιο του Άγιαξ και συνεχίσει στο play-off του Champions League, και τα δύο μάτς με από Ελ Καραμπάκ θα μεταδοθούν από την Cosmote TV. Τώρα είπαμε το πρώτο μάτς αύριο στην Τούμπα στις 8 από το Open TV ζωντανά. Και ο αγώνας ρεβάνς στην επόμενη Τρίτη στην Johan Cruyff Arena στο Άμστερνταμ, ζωντανά από την Cosmote TV που έχει εξασφαλίσει τα δικαιώματα. Λοιπόν, αυτά και με τα μάτς λοιπόν, του Champions League που είπαμε ότι θα δούμε αύριο και μεθαύριο. Πολύ ενδιαφέρουσα ημέρα και κάποια παιχνίδια ακόμη πέρα από το Ολυμπιακό. Έχει στις 9 την Τετάρτη Βασιλεία Λανς Κλίντς από την Αυστρία, στις 9 Κλους Σέλτικ και στις 9 και 4 Μάριμπορ Ρόζεμπορκ. Ενδιαφέροντα παιχνίδια. Να πάμε και στο Europa League να πούμε τι παιχνίδια έχουμε για Τετάρτη, Πέμπτη. Βεβαίως. Βασικά από αύριο Τρίτη ξεκινάνε τα παιχνίδια στο Europa League. Με τις ομάδες που έχουν αποκλειστεί το Champions League στην ουσία συνεχίζουν στο Europa σε μέρες σε Champions League. Έτσι, ναι. Υπάρχει αυτό το σύστημα της UEFA, όπως και είδαμε και στην κλήρωση πριν του ΠΑΟΚ, ότι οι πρωταθλήτριες ομάδες κληρώνται με τις πρωταθλήτριες και στο Europa League. Δεν αλλάζει αυτό. Οπότε την Τετάρτη, την Τρίτη μάλλον, αύριο θα παίξει η Αραράτα Αρμενίας με την Σαμπουρτάλο Τυφλίδας στις 6, όπως και η Ρίγα με την Ελσίνκη στις 7 αυτό το παιχνίδι, και έχουμε και άλλο ένα, το Σουτιέσκα Νίκιτς, πώς λέγεται τέλος πάντων, με την Λίνφιντ στις 9 και 4. Έχουμε και ένα παιχνίδι την Τετάρτη, αυτό που ενδιαφέρει και τον ΠΑΟΚ, βασικά δεν τον ενδιαφέρει σε πρώτη φάση, έτσι, είναι το Σλόβαν Μπρατισλάβας Δάνταλκ, αλλά με αυτές σκληρώθηκε σε περίπτωση που αποκλειστεί. Και μετά είναι το κυρίως μενού την Πέμπτη με πάρα πολλά παιχνίδια. Μπαίνουν και οι ελληνικές ομάδες στο παιχνίδι. 7 και 4, όπως είπαμε, είναι το παιχνίδι της ΑΕΚ με την Κραϊόβα στη Ρουμανία. Θα δούμε αν θα γίνει με κόσμο ή όχι. Υπάρχει σύσκεψη σήμερα της UEFA μετά τα επεισόδια, μετά τα εφτράπελα αυτά που γίνανε στη Ρουμανία την προηγούμενη Πέμπτη, με το διαιτητή να ζαλίζεται μετά από κροτίδα που δέχθηκε ακριβώς δίπλα του, βασικά έπεσε, μπήκε και στενοφόρο μέσα, ακολούθησε ένας χαμός, είναι αλήθεια, στο γήπεδο της Κραϊόβα, και έχει αντιδράσει από την άλλη πλευρά και η Χόρβεντ, η οποία ζητάει το παιχνίδι εκτός αγωνιστικών χώρων. Σήμερα αναμένουμε την απόφαση. Ακριβώς, ναι. Πάντως η Κραϊόβα έχει βγάλει εισιτήρια κανονικά για το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει. Έβγαλε τη σκληρή ανακοίνωση, είναι αλήθεια, η ουγγρική ομάδα προς την UEFA. Αυτό είναι τα γεγονότα. Μόλντε Άρης, όπως είπαμε, στις 8 και με τη δυνατότητα να δείτε το παιχνίδι σε γιγαντοοθόνη, έτσι, τη μεγαλύτερη της πόλης, όπως είπαμε και πριν. Έτσι, στο Βεργίνα Θέατρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Ο Λίμπερο 107,4, συγγνώμη, Λίμπερο 107,4 σας δίνει την ευκαιρία σε όλους σας τους ακροατές του να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό και πολύ απλά να κερδίσετε τις διπλές προσκλήσεις για να παρακολουθήσετε τον αγώνα Μόλντε Άρη στο Θέατρο Βεργίνα του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Πολύ απλή διαδικασία. Καλείτε απλά τώρα στο 2310-287-888 και αυτόματα κερδίζετε όσο καλέσετε την διπλή πρόσκληση για να βρεθείτε την Πέμπτη στο θέατρο Βεργίνα του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Να υπενθυμίσουμε ότι κάθε πρόσκληση περιλαμβάνει απεριόριστη μπύρα και λαχνό για τις κληρώσεις στο ημίχρονο της αναμέτρησης. Επομένως, θα έχετε την ευκαιρία να κερδίσετε και κάτι, να φύγετε κερδισμένοι από εκεί. Διπλά κερδισμένοι. Έτσι. Ήδη θα είστε κερδισμένοι και με την πύρα και με την πρόσκληση αυτή που θα πάρετε. Εννοείται. Οπότε ναι. Καλείτε από τώρα 2-3-10-287-888 για να κερδίσετε και εσείς την διπλή πρόσκληση και να βρείτε την Πέμπτη εκεί για μια ωραία ευρωπαϊκή βραδιά του Άρη. Ανακοίνωσε η UEFA πριν από λίγο τις ημερομηνίες των αγώνων στα πλοία του Champions League. Έχει ενδιαφέρον να δούμε πότε θα παίξουν ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός, εάν καταφέρουν να προκριθούν απέναντι σε Άγιαξ και Μπασάκ Σεχίρ. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ θα παίξει την 3η 20 Αυγούστου σε Κύπρο ή Αζερβαϊτζάν, αν
περάσει το εμπόδιο του Άγιαξ. Ενώ ο Ολυμπιακός θα παίξει μία μέρα μετά, την Τετάρτη 21 Αυγούστου. Το πρώτο μάτι θα είναι εντός έδρας απέναντι σε Κρασνοντάρι Πόρτο, όποια από τους δύο προκριθούν, στο Καραϊσκάκη, και ρεβάνς εκτός έδρας σε Ρωσία ή Πορτογαλία. Και αντίστοιχα οι αγώνες ρεβάνς μία εβδομάδα μετά, αλλά εδώ πηγαίνουν ανάποδα οι μέρες. Συνηθίζεται αυτό του άλλου θα πλέον στο Champions League. Δηλαδή ο Ολυμπιακός που θα έχει παίξει Τετάρτη το πρώτο μάτς θα παίξει την επόμενη Τρίτη, δηλαδή 27 Αυγούστου, το δεύτερο του παιχνίδι με Κρασνοντάρι Πόρτο. Ενώ ο ΠΑΟΚ που θα έχει παίξει Τρίτη στην πρώτη του αναμέτρηση κόντρα σε Άπολη Καραμπάχ θα πάει να παίξει, μάλλον θα έρθει να παίξει τη ρεβάνς εδώ στην Τούμπα την Τετάρτη 27 Αυγούστου απέναντι σε Άπολη Καραμπάχ. Λοιπόν, διαβάζω εδώ για έντονη δυσοσμία σε αρκετές περιοχές της Θεσσαλονίκης, λέει. Δεν ξέρω αν Γιώργο την ώρα προχώσουν αντιλήθηκες κάτι. Τώρα εμείς εδώ μέσα στο στούντιο. Όχι, κοίταξε. Εντάξει, πάντα κάτι μυρίζει έξω, είναι αλήθεια. Ναι. Έτσι, όπου και να περάσει. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Ναι, ναι. Διαβάζω εδώ τώρα δημοσιεύματα. Πήρα χαμπάρι, τι έγινε. Ναι, περίπου 30 κλήσεις, λέει, για έντονη δυσοσμία δέχτηκε σήμερα η εταιρεία φυσικού αερίου Θεσσαλονίκης. Θέλω να δω τα σχόλια που υπάρχουν κάτω από τα σχετικά post στο διαδίκτυο. Τι θα λέει ο καθένας, έτσι. Καλά. Θα γίνει χαμός, είναι αλήθεια. Σίγουρα. Να δούμε λίγο τώρα για το Europa League που λέγαμε. Τα παιχνίδια που αφορούν τις ελληνικές ομάδες. Πότε θα γίνουν, ναι. Καθώς έχει γίνει κλήρωση πριν από λίγο, ξέρουμε ποιες αντιμετωπίσεις που περάσουν. Όπως είπαμε για τον ΠΑΟΚ, σε περίπτωση που αποκλεισίδε θα αντιμετωπίσει το ζευγάρι, τον νικητή του ζευγαριού Σλόβαν Μπρατισλάβα Ντάνταλκ, οι οποίοι θα παίξουν μεθαύριο Τετάρτη στις 9 και 4. Το πρώτο παιχνίδι είναι στη Σλοβακία. Τώρα για το παιχνίδι, για το ζευγάρι που απασχολεί την ΑΕΚ είναι την 5η στις 7 Σπάρτα Πράγας Τραμζοσπορ στην Τσεχία. Να βρούμε λίγο και τα υπόλοιπα. Λοιπόν, για τον Ατρόμητο, ο οποίος κληρώθηκε με το ζευγάρι Midland Rangers, οι δύο ομάδες θα έρθουν αντιμέτωπες στη Δανία πρώτο παιχνίδι, 9 η ώρα την 5η αυτό. Και τέλος έχουμε τον... Για ποια ομάδα μας μένει, τις είπαμε όλες. Είπες Rangers. Είπαμε Rangers, είπαμε Τραμπζονσπόρ, Σπαρτά Πράγας και... Παρτιζάν Μαλάτιας που είναι το ζευγάρι αντίπαλος του Άρη. Σωστός, ευχαριστώ που μου το θύμισες. Η Παρτιζάν με την εδώ πέρα το μεταξύ την έχει ως γενή Μαλατίγια. Δεν ξέρω τι συμβαίνει και πώς είναι το κανονικό της όνομα. Σημασία έχει πως παίζουν την 5η στη Σερβία πρώτο παιχνίδι, 10 η ώρα έναρξη. Και σε αυτό το παιχνίδι. Το ζευγάρι των αντιπάλων του ΠΑΟΚ, το αναφέραμε. Σλόβαν Μπρατισλάβα. Ναι, το αναφέραμε. Αυτοί θα παίξουν την Τετάρτη, είπαμε. 9 και 4 σωστά, στην είναι Σλοβακία. Ναι, είναι στη Σλοβακία το πρώτο παιχνίδι. Αυτά και άμα θέλει κάποιο ενδιαφέρεται να δει, να κάνει και το δικό του σκάουτινγκ, έτσι, εκτός από τις ομάδες. Βέβαια. Που χρειάζεται αυτό. Βέβαια, έχουν ενδιαφέρον σε αυτά τα παιχνίδια ούτως ή άλλως. Έτσι, γιατί ακόμη και σε ομάδες χαμηλότερου επίπεδου βλέπουμε μάχες πολλές φορές. Δηλαδή παλεύουν, τα δίνουν όλα για να προχωρήσουν παραπάνω στην Ευρώπη. Οπότε, όπως και να έχει, βλέπουμε συναρπαστικές αναμετρήσεις, ακόμη και αν δεν είναι ομάδες μεγαθύρια, έτσι. Λοιπόν, κάπου πήρε το μάτι μου νωρίτερα για την αύξηση της αποστολής του Άγιαξ. Ναι, εδώ είμαστε. Έχει φτάσει η αποστολή του Άγιαξ στη Θεσσαλονίκη. Αναμενόταν ούτως ή άλλως στις 3 παρά. Τώρα έχουμε 4 παρά. Εντάξει, μπορεί να φτάσουν νωρίτερα οι άνθρωποι. Πάντως, υπάρχει σχετική ανάρτηση στα social media της ομάδας του ΕΑΝΤΑ με βίντεο από την άφηξη στην Ελλάδα, στο αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης, που έχει φτάσει η αποστολή του Άγιαξ πριν από λίγη ώρα, στις 3.30 το ανέβασαν το βίντεο μάλιστα. Λογικά εκεί οι 3 και έφτασαν. Βλέπουμε εδώ και το Φάντεμπεκ και όλα τα υπόλοιπα αστέρια να κατεβαίνουν από το αεροπλάνο. Λοιπόν, ο Ζήγες, ο Νέρες εδώ, όλοι, με όλα τα αστέρια ο ΕΑΝΤΑΣ. Λοιπόν, λίγο μετά τις 3 οι Ολλανδοί προσγειώθηκαν στο αεροδρόμιο Μακεδονία, όπως διαβάζουμε. Κατευθύνθηκαν σε γνωστό ξενοδοχείο για μερικές ώρες ξεκούρασης. Στις 7 η συνέντευξη τύπου του Τενχάκ, ενός εκ των παικτών της ομάδας στην Τούμπα, στην οθόνη του γηπέδου της Τούμπας. Και στις 7.30 ώρα μετά θα ακολουθήσει και η προπόνηση του Άγιαξ στο γηπέδο της Τούμπας, στην πρώτη επαφή που θα έχει η ομάδα του ΕΑΝΤΑ με το χορτάρι, με τον αγωνιστικό χώρο, όπου θα γίνει αύριο το μεγάλο παιχνίδι στις 8 το βράδυ. Περίπου λοιπόν στην ώρα του αγώνα θα προπονηθούν οι Ολλανδοί. Πάμε λίγο να θυμίσουμε την αποστολή με την οποία έχει φτάσει στη Θεσσαλονίκη ο Άγιαξ, με 23 ποδοσφαιριστές μαζί του.
Τόσο πήρε ο Έρικ Τεν Χαγκ, θα κόψει 5 από την 18 αύριο. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τους προσφερθές του Άγιαξ που είναι στην αποστολή. Όλα τα αστέρια του ΕΑΝΤΑ. Βαρέλα και Ονάνα, οι δύο τερματοφύλακες. Κοτάρσκι, Σούρς, Φέλτμαν, Άλβαρες, Πιέρι, Μαζραουί, Μαγκανιάν, Μπλίντ, Μαρτίνες, Ταλιαφίκο, Φαντεμπέκ, Μάριν, Ζίγεχ, Ντεβίτ, Νέρες, Χούντελαρ, Τάντιτς, Πρόμες, Ντόλμπερκ, Εκέλεγκαπ και Ντεστ. Δεν τη λες άσχημη, έτσι. Ειδικά με Φαντεμπέκ, με Νέρες, ο οποίος ήρθε, αλλά είναι αμφίβολη η συμμετοχή του. Μάλλον θα είναι ένας από τους 5 που θα κόψει την αποστολή, γιατί το Σάββατο, μάλλον την Παρασκευή, στη συνέντευξη που παραμονή του αγώνα με τη Φίτεσε, ο Τεν Χαγκ είχε δηλώσει ότι ο Νέρες δεν υπολογίζεται για το μάτς με τον ΠΑΟΚ. Γιατί ενσωματώθηκε πολύ αργά. Υπήρχαν και κάποια δημοσιεύματα και ενδιαφέρον τη United για τον Βραζιλιάνο, να δούμε αν θα προχωρήσουν. Εντάξει, πολλά ακούγονται, ειδικά στο διεθνή χώρο, π.χ. με τον Ντιμπάλα. Ναι, το απέσυρε το ενδιαφέρον του United. Γιατί το πρωί εχθές γράφανε ότι κλείνει και απλά υπάρχει ένα μικρό εμπόδιο το οποίο ενδέχεται να ξεπεραστεί μέχρι το τέλος της ημέρας. Ποιο τέλος της ημέρας? Το τέλος της ημέρας χάλασε και η μεταγραφή. Ναι. Δεν βγάζει άκρη. Ο Φαντεμπέκ είναι το μεγάλο αστέρι φυσικά. Υπάρχουν έμπειροι παίκτες όπως ο Χούντελαρ και ο Μπλίντ. Έτσι, χρόνια στον ΕΑΝΤΑ. Ο Μπλίντ, ο οποίος είναι αναγεννημένος, θα έλεγα, έτσι. Δεν πέρσι έκανε... ήταν τρομερός. Πέρσι ήταν πολύ καλός. Στη Μάντσεστερ δεν έκανε τόσο καλές εμφανίσεις, είναι αλήθεια. Ναι. Δηλαδή είχε πτωτική πορεία και ξαφνικά το βλέπεις στον Άγιαξ και λες, έστω, τον Άγιαξ πήγε. Πάει, τελείωσε ο Μπλίντ. Επέστρεψε στην Ολλανδία, κόλλησε τη τελευταία σαν κτλ. Και τους διέψευσε όλους. Έκανε πάρα πολύ καλή πορεία πέρσι και είναι συνεχώς ανωδική πορεία ο Μπλίντ. Και με την εθνική φυσικά, έτσι. Μια εθνική Ολλανδία η οποία ανεβαίνει χρόνο με τον χρόνο μετά το. Αυτά τα πέτρινα χρόνια που είχαν οι Ολλανδοί. Φτάσαν και στο Nations League μέχρι τον τελικό. Και τους περιμένουμε και δυνατούς στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του χρόνου. Στην Τούμπα να μην τους περιμένουμε δυνατούς. Αύριο. Λοιπόν, όπως και να έχει, είπαμε, είναι μια ομάδα πολύ υψηλού επίπεδου. Και ο ΠΑΟΚ αύριο πρέπει να είναι πολύ συγκεντρωμένος σε όλα τα σημεία του παιχνιδιού για να καταφέρει να κάνει τουλάχιστον ένα πρώτο βήμα πρόκρισης και να πάει στο Άμστερνταμ την επόμενη Τρίτη. Να διεκδικήσει εκεί το εισιτήριο για τα play-off του Champions League. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα συναντήσουμε Ντάνταλ και Σλόβα Μπρατισλάβας. Γράφει ο Άγιαξ στην ανάρτησή του στα social media. Let's hope we will not meet you. Ντάνταλ και Σλόβα Μπρατισλάβα. Γράφουν οι Ολλανδοί. Στην ανάρτηση της εικόνας έτσι, με την κλήρωση για τα play-off του Europa League, στην οποία συμμετείχε και ο Άγιαξ, όπως και ο ΠΑΟΚ. Ο χαμένος αυτού του ζευγαριού θα παίξει με τον εγκυδίδιο του ζευγαριού κόντρα σε Σλοβάκους ή Ιρλανδούς. Αυτό έτσι είναι το μήνυμα των ανθρώπων του Άγιαξ. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα σας συναντήσουμε. Να δούμε τι γράφει ο ΠΑΟΚ. Έξυπνο, έτσι. Ναι, πάντα, εντάξει, τα τελευταία χρόνια. Τα συνηθίζουν οι ομάδες οι ευρωπαϊκές μέσω του Twitter περισσότερο, έτσι. Ναι, και στο Facebook το είδα εγώ τώρα. Στο Facebook. Να ανάρτηση, αλλά ο ΠΑΟΚ δεν έχει δημοσίευσει κάτι. Δημοσίευσε. Κινείται όμως και ο ΠΑΟΚ σε αυτό το μοτίβο για τα play-off του Champions League με Καραμπάκ ή από Έλλος πιθανούς αντιπάλους. Δεν ανήρτησε κάτι για το ζευγάρι με το οποίο κληρώθηκε στα play-off του Europa League. Λοιπόν, να θυμίσω για άλλη μια φορά ότι ο Λίμπερο 107,4 δίνει την ευκαιρία σε όλους σας τους ακροατές του να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό και να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις για να παρακολουθήσετε τον αγώνα Molde Aris στο θέατρο Βεργίνο του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Πολύ απλή διαδικασία. Τηλεφωνείτε τώρα στο 2310-287-888 και αυτόματα κερδίζετε μια διπλή πρόσκληση για να βρεθείτε την ερχόμενη Πέμπτη στο Βεργίνα Θέατρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη στις 8 το παιχνίδι Molde Aris και να το ζήσετε εκεί έτσι, μια μοναδική εμπειρία βλέποντάς το σε μια τεράστια γιγαντοθόνη με απεριόριστη μπύρα την οποία περιλαμβάνει η πρόσκληση. Και μάλιστα στο ημίχρονο θα πάρετε και λαχνό δώρο για τις κληρώσεις. Επομένως μπορείτε να φύγετε και διπλά και τριπλά κερδισμένοι από εκεί. Και αν μη τι άλλο, θα απολαύσετε το παιχνίδι της αγαπημένης ομάδας φίλου του Άρη με έναν ξεχωριστό τρόπο, έτσι κυτρινό μαύρο κλίμα, σε μεγάλη οθόνη. Θα είναι μια ωραία βραδιά. Το βράδυ της Πέμπτης 8 θυμίζουμε το παιχνίδι Molde Aris. Τηλεφωνείτε τώρα 2-3-10-287-888. Πόσα χταριά είπα? 287 και 3 χταριά. Έτσι, αν μπερδευόμαστε και κερδίζετε μια διπλή πρόσκληση λοιπόν για το Βεργίνα Θέατρο. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα των 4 και μένετε συντονισμένοι στο Λίμπερο 107,4. Επιστρέφουμε με την τελευταία ώρα της εκπομπής στο Λίμπερο Παντού, εδώ με Γιώργο Παϊράμι στο Λίμπερο 107,4. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 7 λεπτάκια μετά τις 4. Τελευταία ώρα στην εκπομπή στο Λίμπερο Παντού, στο Λίμπερο 107,4.
Εσείς συνεχίζετε να καλείτε στο 2-3-10-2-87-8-8-8 για να διεκδικήσετε, ή μάλλον όχι να διεκδικήσετε, να κερδίσετε με το που τηλεφωνείτε αμέσως, κερδίζετε διπλές προσκλήσεις για να βρεθείτε την ερχόμενη Πέμπτη στο Βεργίνα Θέατρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη και να απολαύσετε εκεί το παιχνίδι του Άρη με τη Μόλντε στις 8 η Σέντρα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, το πρώτο μάτς που θα γίνει στην Νορβηγία. Επομένως, κερδίζετε την πρόσκληση τηλεφωνώντας στο 2-3-10-2-87-8-8-8 και περιλαμβάνει μάλιστα απεριόριστη μπύρα και λαχνό για τις κληρώσεις στο ημίχρονο. Εδώ με Γιώργο Μπαϊρά είμαστε παρεούλα και θα πάμε ως και τις 5. Αφήνουμε και τις γραμμές ανοιχτές για όποιον θέλει να τα πούμε στον αέρα για τις κληρώσεις, για αυτή την ποδοσφαιρική εβδομάδα που έρχεται, είτε φίλοι του ΠΑΟΚ, φίλοι του Άρη, οτιδήποτε θέλετε να σχολιάσουμε παρέα στο 2-3-10-2-87-8-8-8. Και πριν περάσουμε στα υπόλοιπα θεματάκια. Λοιπόν, εδώ είμαστε, Γιώργο Μπαϊράμι. Διακρίνω μια αδειμονία έτσι, βλέποντας στα social media από φίλους του ΠΑΟΚ για να έρθει αύριο η ώρα της έντρας του αγώνα στην Τούμπα. Θα είναι κατάμεστη, είπαμε, έχουν εξαντληθεί τα εισιτήρια, έχει ανακοινωθεί και το sold out και επίσημα. Είναι αυτά τα προβλήματα που έχει ο Άγιαξ που τον κάνουν τον κόσμο να αισιοδοξεί εν ώψη του αυριανού παιχνιδιού, έτσι. Είναι και, είναι και αυτή μια παράμετρος που βοηθάει ώστε να αδειμονούν, όπως και λες και εσύ, για το αυριανό παιχνίδι. Έτσι είναι. Ναι, σίγουρα. Δεν είναι στην καλύτερη φόρμα του καθόλου. Ο Άγιαξ έχει θέματα και μπορεί να τα εκμεταλλευτεί αυτά ο ΠΑΟΚ. Θα παίζει και στην έδρα του αύριο, οπότε. Γιατί όχι να κυνηγήσει το ένα θετικό αποτέλεσμα. Να πάρει ένα σκορ που θα του δίνει στο ένα μικρό πλεονέκτημα για τη ρεβάν στο Άμστερνταμ, εκεί όπου νομίζω ο ΠΑΟΚ θα μπορέσει να βρει γκολ. Όσο σίγουρος είμαι, και το τονίσαμε και τις προηγούμενες ημέρες, ότι ο ΠΑΟΚ αύριο θα δεχτεί ένα γκολ τουλάχιστον από τον Άγιαξ. Ναι, θυμάμαι που το έλεγες, ναι. Άλλο τόσο σίγουρος είμαι ότι ο ΠΑΟΚ θα βρει γκολ στο Άμστερνταμ. Το είχε κάνει και τις δύο προηγούμενες φορές. Ναι, 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 ένα-ένα και τα δύο. Ένα, δεν ένα, έχασε ναι, ο ΠΑΟΚ και δεν έχει χυθεί. Οπότε αυτό. Εντάξει. Οπότε. Θα δούμε, θα δούμε. Νομίζω θα ήταν ιδανικό για τον ΠΑΟΚ αύριο να μπορέσει να κερδίσει 2-1 και να πάει εκεί με το 1-1 να πάρει την πρόκληση. Ωραίο σενάριο. Ακούγεται. Αν πάμε στο σενάριο το θετικό για τον ΠΑΟΚ ως πρόκριση, έτσι βλέπω να έρχεται. Ναι, εντάξει, πόσο άλλο να. Εντάξει, μπα να σου πει κάποιο άλλο πιο αισιόδοξο φίλο του ΠΑΟΚ. 3-0 αύριο. Ναι, ή να σου πει κάποιο. Να χάσω και 1-0. Εντάξει, ναι, οκ, καταλαβαίνω. Όχι στα πέναλτι, εντάξει. Δεν... Μην πάει εκεί, εδώ. Γιατί θα σε χαλάσω που θα περάσει η ομάδα στο πέναλτι, δεν είναι. Εντάξει. Λοιπόν, τι βλέπει εσύ. Δεν ξέρω, είναι. Μετά τα προβλήματα αυτά του Άγιαξ, εντάξει, βέβαια αυτό που λέμε εδώ πέρα ότι πηγάζει μια αισιοδοξία, αλλά εγώ βλέπω πάλι φαβορή τον Άγιαξ. Είναι φαβορή αυτό, εντάξει, επειδή τώρα. Και ότι δεν θα πτωηθούν από αυτό και ότι θα μπορέσουν. Και είναι φαβορή. Εντάξει, τώρα μην πω να μην δώσω σκορ και τα λοιπά, μην πέσουμε και έξω και εκτεθούμε, έτσι δεν είναι. Αλλά το βλέπω πάλι ότι είναι φαβορή ο Άγιαξ. Παρά τα προβλήματα. Δεν αλλάζει, δεν το συζητάμε. Εντάξει, καλά κάνουν και υπάρχει αισιοδοξία για όλα αυτά, αλλά. Παραμένει πάλι στο υψηλότερο επίπεδο ο Άγιαξ και είναι ικανός για τη ζημιά, έτσι, αυτό. Ναι. Ο ΠΑΟΚ θα διεκδικήσει. Απλά αυξήθηκαν λίγο οι πιθανότητες του ΠΑΟΚ μετά από αυτά τα γεγονότα που συνέβησαν στον Άγιαξ, με την ισοπαλία που έκανε στο πρωτάθλημα με τη Φιτέσε, έτσι με τα μεταγραφικά σενάρια και τις μονάδες, τις βασικές που πρόκειται να χάσει. Εντάξει, είναι λογικό. Μας στέλνει τώρα ένας φίλος, να αυξάνουν τις πιθανότητες, αλλά. Μου στέλνει τώρα ένας φίλος ότι το έχει ποντάρει κιόλας. Μου στέλνει και το αποδεικτικό στοιχείο. 2-0 με Ακπομ και Αουγκούστο. Αυτό ας πούμε, εντάξει. Νομίζω είναι πολύ αισιόδοξο. Ναι. Μακάρι να έρθει για τον ΠΑΟΚ ένα δύο αύριο. Ναι. Γιατί δεν νομίζω ότι θα πάει εκεί. Εντάξει, όχι ότι εμείς είμαστε οι μάντες έτσι και θα τα ξέρουμε καλά, όλα. Ναι. Προσπαθούμε απλά λίγο μια πιο λογική προσέγγιση, ναι, ποδοσφαιρική να. Εγώ αυτό πιστεύω ότι στο καλό σενάριο πρόκριση για τον ΠΑΟΚ θα πάμε για ένα τέτοιο σκορ. Δηλαδή 2-1 αύριο και 1-1 ας πούμε στο Άμστερνταμ. Εντάξει. Εγώ το βλέπω λίγο πιο ρεαλιστικά. Νομίζω πως δεν θα κερδίσει ο ΠΑΟΚ αύριο. Θα χάσει λες. Ναι, σε πρώτη φάση εκεί το πάω. Να πω την αλήθεια. Τι ότι βλέπεις? Θα χάσει 1-2. Εκεί. Όχι, δεν θα ξεφύγει το σκορ, έτσι. Εκεί το βλέπω και ίσως και. Άντε μια ισοπαλία. Δεν νομίζω να κερδίσει. Αυτή είναι η γνώμη μου, έτσι. Ναι. Μπορεί να μπουν μέσα να βάλουν 3 γκολ ή 2-0 όπως είπε ο φίλος. Μπάλα είναι, είπα μόνο. Έτσι. Εγώ βλέπω πάλι φαβορείται τον Άγιαξ και ότι θα, είναι, είπαμε, ναι, ότι θα κάνει. Ότι σε πρώτη φάση βλέπω νίκη του Άγιαξ κιόλας. Αυτό. Ναι. Για να δούμε. Με νίκη εντάξει, του Άγιαξ αύριο πιστεύεις ότι θα έχει πιθανότητες στο Άμστερνταμ. Εντάξει, τώρα θα είναι πάρα πολύ δύσκολο έτσι. Να, άμα γίνει ένα 1-2 π.χ. όπως είπα. Γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο. Για να κερδίσει 0-2.
Εντάξει, εσύ ένα πολύ αισιόδοξο σκορ. Εντάξει, μέσα στο παιχνίδι είναι όλα, τώρα τι να πούμε. Αλλά... Θα δούμε. Αύριο. Κοντό ψαλμό, αλληλούια. Άμα το πάμε με πιθανότητες, δεν είναι. Βλέπω. Είναι, πιο, είναι υπέρ το, του Άγιαξ η πιθανότητα να κερδίσει. Για αύριο, όχι στο σύνολο δύο παιχνιδιών, για αύριο μιλάμε πάντα. Είναι έτσι. Καλύτερη ομάδα. Το είναι καλύτερη ομάδα και... Αλλά υπάρχει μεγάλη δίψα από τον ΠΑΟΚ. Υπάρχουν και κάποια ερωτηματικά για το. Ναι, αυτό το είπαμε τα, τα... Φερέ... Όχι, τα γεγονότα. Να δούμε και τον ΠΑΟΚ στο πρώτο επίσημο παιχνίδι με Φερέιρα. Σωστό και αυτό. Δεν ξέρουμε πώς θα εμφανιστεί ο ΠΑΟΚ. Και άλλο, τώρα μπορεί να δούμε κάτι πολύ καλύτερο από αυτό που βλέπαμε πέρσι ή κάτι χειρότερο αντίστοιχα. Γιατί εγώ είμαι νωρίς, νέος προπονητής, υπάρχουν ερωτηματικά. Με βάση τα στοιχεία που έχουμε, ξέρω εγώ, και τις δικές μας τις εκτιμήσεις και όλα αυτά, εγώ ποντάρω εκεί. Αυτό. Μάλιστα. Ακούγεται ο Γιώργος Μπαϊράμι, λοιπόν. Ναι, θα δούμε. Θα μπορεί να εκτεθούμε. Όπως εκτεθήκαμε χθες με την εθνική παιδο, με την εθνική εφήβων. Τετάρτη θα είσαι εδώ. Ναι, κανονικά. Δεν, δεν έχει τέτοια, όχι. Ωραία, ωραία. Υποστηρίζω την άποψή μου. Καλά κάνεις. Δεν είμαι μάντης, έτσι δεν μπορώ να ξέρω. Δεν σου είπα θα κερδίσει. Μπερδεύεσαι. Και εγώ εξακολουθώ να πιστεύω ότι ο Άγιαξ είναι φαβορί. Και το πιο πιθανό σενάριο, εγώ βασικά είμαι σίγουρο αυτό που πιστεύω έχω περισσότερη, έτσι, με περισσότερη σιγουριά μπορώ να πω για τα δύο μάτς σου είπα. Ότι αυτό και αύριο το σενάριο αυτό που είπες. Θα βρει γκολ ο Άγιαξ και στην Ολλανδία θα βρει γκολ ο ΠΑΟΚ. Μπορεί να γίνει 1-2 αύριο. Να κερδίσει ο Άγιαξ. Θα έχουμε πέσει και δύο μέσα. Δεν είναι απίθανο, ναι. Απλά πιστεύω ότι. Τι λέει ο Δημήτρης ο Μπαλόμπας, έχουμε και, και αλλαγή χολύπτη. Τι γιατί. Γιατί να γίνει, δεν είπαμε ότι θέλουμε να γίνει ένα δύο. Απλά στο καλό σενάριο για τον ΠΑΟ. Αν τα πούμε γκολ γκολ να πούμε, εντάξει να είμαστε μέσα όλοι. Να είμαστε όλοι ευχαριστημένοι, γκολ γκολ το πότε. Και Βασίλη Καβαδίας εδώ, χαμός. Ω, αυτό δεν το λέμε Βασίλη. Έτσι ναι, χαμός, φτάνει αυτό αργεί. Λοιπόν... Αυτά θα τα δούμε αύριο. Έτσι, καθρέφτης είναι το γήπεδο. Ό,τι και να πούμε εμείς δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Τις εκτιμήσεις μας κάνουμε. Εννοείται, με βάση τα γεγονότα, τα παρουσιάζουμε. Και τον κόσμο να βγείτε και εσείς να μας πείτε τι, τι περιμένετε για αύριο. Και τους φίλους του Άρη, τι βλέπουμε για την Πέμπτη για το μάτσο τη Μόλντε. Και να σχολιάσουμε και τις κληρώσεις, αν θέλετε, παρεούλα στο 2-3-10-2-87-8-8-8. Ανοιχτές γραμμές για όποιον θέλει να τα πούμε στον αέρα. Θυμίζω ότι επίσης μπορείτε να καλείτε για να κερδίσετε και μια διπλή πρόσκληση για το Regency Casino. Για το θέατρο Βερίνα του Ρίτσινγκ Καζίνο Θεσσαλονίκη και να βρείτε εκεί την Πέμπτη και να δείτε από εκεί ζωντανά το παιχνίδι του Άρη με τη Μόλντε στις 8. Έτσι. Γιώργο, βρήκες τίποτα άλλο περαιτέρω για Μαλάτια, Σπορ και Παρτιζάν? Ναι, έχουν ανέβει τα σχετικά άρθρα στο All About Άρης και την Παρτιζάν. Βλέπω εδώ με τίτλο Η ομάδα του στρατού. Τα είπαμε και είπαμε αρκετές πληροφορίες στην αλήθεια πριν για την ομάδα της Παρτιζάν. Μια ομάδα με 44 τίτλους, έχει και έναν ευρωπαϊκό, το οποίο ίσως δεν αναγνωρίζεται. Είναι ένα κύπελλο διεθνές, κάτι τέτοιο. Είναι αλήθεια για το γήπεδό της, ότι είναι αρκετά παλιό. Έχει υποστεί 4 ανακαινήσεις, έτσι. Το 98, το 2010, το 2014 και το 2015. Χρησιμοποιήθηκε το γήπεδό της και από τον Ερυθρό Αστέρα, το 60-63. Ενώ έχει αποτελέσει φυσικά και έδρα της Εθνικής Σερβίας. Η χωρητικότητά του βρίσκεται στις 32.710 θεατές και κατασκευάστηκε μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το όνομα αυτού, Partizan Stadium, έτσι. Αυτά είχαμε πει ότι έχει φτάσει και στον τελικό του πρωταθλητριών το 1966. Τώρα για τη Μαλιάτα Σπορ, είναι μια ομάδα πρωτάρα στην Ευρώπη. Είναι η έκπληξη του περσινού πρωταθλήματος της Τουρκίας. Ιδρύθηκε το 1986, ενώ πριν δύο σεζόν βρέθηκε για πρώτη φορά σαλόνι τουρκικού ποδοσφαίρου. Οπότε καινούργια ομάδα και στα σαλόνια του τουρκικού ποδοσφαίρου, έτσι. Δεν είναι μόνο πρωτάρα στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Θα καλείται τώρα να προκριθεί κοντά στην Παρτιζάν και εν συνεχεία μπορεί να βρεθεί στον δρόμο του Άρη. Ήταν, λέει, έκπληξη στο περσινό πρωτάθλημα και το κύπελλο Τουρκίας. Καταφέρνοντας να τερματίσει την πέμπτη θέση του πρωταθλήματος, έτσι. Και να πάρει για πρώτη φορά την πρόκληση σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Το κύπελλο Τουρκίας έφτασε ως τα ημιτελικά. Είχε αποσπάσει ισοπαλία στην έδρα της Γαλατά Σαράι, αλλά ετήθηκε με 2-5 στην έδρα της. Στα μέσα της περσινής σεζόνης, η Μαλιάτα Σπορ έφτασε στη δεύτερη θέση, μάλιστα, κάποια στιγμή. Παρέμεινε και για μερικές αγωνιστικές. Σε 34 παιχνίδια μέτρησε 13 νίκες, 8 ισοπαλίες, 13 ήττες. Το νέο πρωτάθλημα στην Τουρκία, να πούμε πως ξεκινάει 18 Αυγούστου, για όποιον ενδιαφέρεται και βλέπει τουρκικό
πρωτάθλημα ή παίζει στοίχημα, γιατί είναι πολύ αυτή του στοιχήματος, έτσι. Πολλές επιλογές από την Τουρκία. Τώρα για τη φετινή της ευρωπαϊκή πορεία, ξεκίνησε κόντρα στην Ολύμπια Λουμπιάνας, με την οποία έφερε ισοπαλία 2-2 εντός έδρας και πήρε την εκτός έδρας νίκη πρόκριση με τον γκολ του Γιάχοβιτς στο 77. Τώρα βρίσκεται μπροστά της στην Παρτιζάν. Προπονητής των Τούρκων είναι ο Σερτζέν Γιαλτσίν, ο οποίος ήρθε φέτος στην ομάδα. Σε πολύ ανώδικη πορεία βλέπω η Μαλιάτα Σπορτ, και έχει και ένα εξαιρετικό γήπεδο. Αν μπείτε να δείτε το σχετικό άρθρο στο Λαμπάου Τάρις, 25.000 θεατές στο γήπεδό της, ένα σύγχρονο, υπερσύγχρονο γήπεδο, το οποίο άνοιξε τις θύρες του 2017. Ενώ, να πούμε τώρα, αυτό δεν είναι καλό στοιχείο για τη Μαλιάτα Σπορτ, δεν έχει καταφέρει να κάνει ποτέ sold out, έτσι. Έχει καινούργιο γήπεδο και δεν έχει καταφέρει ποτέ να κάνει sold out. Ναι. Πώς γίνεται αυτό? Ρεκόρ προσέλευση είναι 21.000 θεατές, ένα παιχνίδι με την Καλατά Σαράι. Αυτή τη στιγμή πάντως, όπως βλέπω εδώ πέρα, αριθμεί ένα ρόστερ 41 ποδοσφαιριστών, έτσι. Είναι και έχουν προωθηθεί κάποιοι και από τη δεύτερη ομάδα. Φέτος απέκτησαν τον Γιωχάν Τορέ από την Μπεσίκτας, τον Χαλελή από την Εσπεράν, στο Φοφανά από την Κόνιασπορ, ο Σεϊλάν τραυματοφύλακας από την Αλάνιασπορ, ο Χαντέμπε, κεντρικός αμυντικός από την Kaiser Chiefs, Αντίς Γιάχοβιτς από την Κόνιασπορ, τον Αζέρ Οσντέμιρ από τη Χαύρη και Γκιγέρμε, όχι αυτό του Ολυμπιακού, έτσι, μέσος από την Μπενεβέντο. Εντάξει, κινήθηκε αρκετά δυναμικά νομίζω στο μεταγραφικό παζάρι η Μαλιάτα Σπορτ. Τώρα βέβαια δεν ξέρω τι ποιότητα διαθέτουν αυτοί οι ποδοσφαιριστές. Η αλήθεια είναι ότι πήρε αρκετούς. Θα σου διακόψω λίγο γιατί έχουμε παρέμβαση. Ωραία. Φιλιο, καλησπέρα. Ναι, παρικάρια, καλησπέρα. Καλησπέρα. Είμαι από την Ημαθία, από την Αλεξάνδρεια. Μάλιστα. Με ποια εντικάδα θα ξεκινήσει ο μεγάλος ΠΑΟΚ? Ακόμη δεν έχουμε σίγουρα. Εκτίμηση που μπορούμε να κάνουμε είναι αυτή που είδαμε στο μάτς το προηγούμενο Σάββατο, το φιλικό, το τελευταίο με τη Φορτούνα Σιτάρτ. Δηλαδή με τους γνωστούς πίσω, Πασχαλάκη στην εστία. Ναι. Βαρέλα Κρέσπο στο κέντρο της άμυνας, αριστερά Γιαννούλη, δεξιά Μάτος. Στη μεσαία γραμμή θα είναι μάλλον ο Εσίτη με τον Ελκαντουρί, εφόσον και ο Μαροκινός είναι στην αποστολή κανονικά και λογικά θα είναι έτοιμος. Στα πλάγια ο Μπίσης Βαρ αριστερά και μάλλον ο Ζαμπά δεξιά έχει περισσότερες πιθανότητες. Και μπροστά δίδυμο. Αριστερά μάλλον ο Μπίσεσβαρ, το πιο πιθανό. Και μάλλον δίδυμο στην επίθεση ο Άκου με τον Μπέλκα. Αυτό είναι το πιο πιθανό σενάριο, έτσι, εκτίμηση κάνουμε. Το σενάριο, κοίταξε, για τον Μπέλκα καλός παίχτης, αλλά είναι φτωχός του Μπόι, να έχει λιγάκι πιο ανάθεμα. Θα ήταν πιο φοβερός. Έχει ταχύτητα όμως. Εντάξει, ταχύτητα δεν αφιβάλλω, έχει ταχύτητα. Το σκορ, ποιο θα είναι, ρε παιδιά? Σας ακούμε. Εγώ είμαι 80 χρονών. Να είστε γερός. Και θα είμαι στον αγώνα μέσα. 2-0, 1-0, εκεί θα πάει. Εάν δεχτούμε γκολ, θα μας κατηγορήσουν άσχημα. Ναι, έτσι πιστεύω. Βέβαια. Από άμυνα δεν φοβάμαι, ούτε και από κέντρο. Απλά είναι πολύ καλή επιθετικά η Ολλανδία. Εγώ γι' αυτό πιστεύω ότι θα βρουν γκολ αύριο στην Παλαιστίνη. Δηλαδή δύσκολα μένουν στο 0. Κόντρα σε οποιαδήποτε ομάδα. Εάν ο Γιαννούλης δεν κάνει καμιά χαζαμάρα, δεν θα περάσει. Κατάλαβες. Ναι. Δηλαδή πιστεύετε ότι είναι επιρρεπής από εκεί ο ΠΑΟΚ? Εκεί φοβάστε λίγο? Εγώ φοβάμαι λίγο από τον Γιαννούλη, γιατί δεν είναι, όχι δεν είναι παίχτης, είναι λίγο άπερος αυτές τις μεγάλες ομάδες. Ναι. Χρειάζεται. Δεν έχει αυτή την αποφασιστικότητα, αυτό το τσαγανό, αυτό πιστεύετε ότι υστερεί λίγο εκεί πέρα? Μπράβο. Από την άλλη μεριά δεν φοβάμαι, από το μάτι και δεν ξέρω τι, γιατί θα είναι πιο... πιο παλιός, πιο μπασμένος. Ο Γιαννούλης είναι το λίπο παιχνίδια. Σε αυτό το επίπεδο, ναι, δεν έχει παραστάσεις. Αλήθεια είναι, ναι, αυτό. Τώρα για το κέντρο δεν φοβάμαι, ούτε για την άμυνα. Άμυνα έχουμε βράχο. Ναι, ο Βαρέλα με τον Κρέσπο είναι ένα δίδυμο. Έχουν μαζί πάνω από 100 παιχνίδια. Σωστός. Ναι. Κάνα πολλά παιχνίδια. Από το Βαρέλα είναι άσιο. Βαρέλα είναι, δεν αφήνει κουνούπ να περάσει. Αν πει να παίξει μπάλα. Ναι, είναι εξαιρετικό. Τι μα κάνει και καμιά λίγο λαδιά ο Πασχαλάκης, είναι λίγο... Κουβαλάει λίγο τρέλα παραπάνω από όσο πρέπει στο Σαββατάμα. Μπράβο, πότε γίνεται ο Σύμφωνος και πότε γίνεται ο Κάκαλας. Ναι. Άδυμα, έγινε, να είστε καλά. Εγώ το σκόρ αυτό σου δίνω. 1-2 εκεί μέσα. 1 στο πρώτο ημίχρονο και στο δεύτερο άλλο 1-2-0. Ωραία. Να είστε καλά. Μακάρι να βγει έτσι για τον ΠΑΟΚ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε. Κρατήστε το σκορ αυτό. Αν βγω αληθινός νικητής. Θα τα πούμε πάλι την Τετάρτη εδώ μετά το μάτς. Έγινε, αγόρι. Έγινε. Θα σας περιμένουμε. Να είστε καλά. Γεια σας. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
καλή εβδομάδα. Επίσης, καλή εβδομάδα να έχουμε. Να είστε καλά, παιδιά, να είστε καλά. Εγώ πρώτη φορά παίρνω στην εκπομπή, σας ακούω το Λίπερο, αλλά ακούω και άλλα ραδιόφωνα. Πρώτη φορά παίρνω γιατί είδα μια, δεν ξέρω, η άποψή σας στο παρικάρι που είπε ότι βλέπει νίκη του Άγιαξ, εν πάση περιπτώσει. Ναι. Βλέπω μια πολύ, δεν ξέρω, τόσο πολύ κακή, ας πούμε, απεσιοδοξία. Δεν στοιχειοθετείται από πουθενά ότι αυτή την περίοδο τουλάχιστον ο Άγιαξ μπορεί να κερδίσει τον Πάοκ με στην Τούμπα. Από πουθενά δεν στοιχειοθετείται. Ναι. Εχθές το παιχνίδι που είδαμε του Άγιαξ, πίσω είναι η πλημμύρα. Ναι, όχι, έδειξε ότι έχει τρομερά θέματα. Παιδική, ναι. Ρε παιδιά, είναι παιδική χαρά τώρα, τι συζητάτε. Εάν ο Πάοκ σεβαστεί, γιατί το σεβόμαστε, είναι μεγάλο, μεγάλο μάτι με τον Άγιαξ και ο Άγιαξ είναι ένα μεγάλο κλαμπ. Αλλά δεν είναι ο Πάοκ η μικρή ομαδούλα, ας πούμε, ξέρω, που πάει να παίξει πρόβα του επισφαγή, για όνομα του Θεού. Όχι, και έχει και εμπειρία πλέον από αυτό το επίπεδο, έτσι, με τα προηγούμενα προκριματικά. Ναι. Ναι, αν ο Πάοκ προσέξει και πάει ψηλιασμένος και προσέξει τα ρόλα του, 3-0 για πλάκα αύριο, παιδιά. Γιατί σας φαίνεται τόσο παράξενο τώρα ένα σκορ που μπορεί να προκριθεί από αύριο ο Πάοκ? Γιατί από πού προκύπτει ότι θα χάσει ο Πάοκ? Από πουθενά. Εντάξει, άποψη του Γιώργου είναι αυτή. Με βάση τα ρόστερ, με βάση πιθανότητες. Με παλικάρι του ακούω με σεβασμό. Πολύ σιγουριά ότι εγώ δίνω, λέει ότι εντάξει, ο Πάοκ θα χάσει. Ναι, εγώ δεν ευχήθηκα στον Πάοκ να χάσει. Είπα απλά τη δικιά μου. Όχι, όχι. Δεν διαφωνώ για όνομα του Θεού. Φυσικά το είπατε σαν άποψη, αλλά να το στοιχειοθετήσετε και λίγο από πού και ως πού. Εντάξει, είπαμε, βάλαμε τα δεδομένα κάτω ότι ο Άγιαξ παραμένει όχι, μια πολύ μεγάλη ομάδα και ότι διαβάσαμε και το ρόστερ, ποιος έρχεται. Δεν αμεληταία ποσότητα, όσο χάλια και είναι. Ναι, φυσικά το τα θέσαμε και αυτά όλα τα βάλαμε κάτω και αυτές τις παραμέτρους. Νομίζω ότι πλέον έχει, τουλάχιστον για το ελληνικό, για τα ελληνικά δεδομένα, έχει πάει ένα σκάλι επάνω. Έχει, θεωρώ, την εμπειρία. Και αν δούμε και τα δύο προηγούμενα παιχνίδια, τα οποία χαθήκανε σταθέστατα από κακοτυχία, έτσι, από σφαλτοστηρίγματα του διαιτητή. Κόντρα στον Άγιαξ αναφέρεστε τώρα. Ο οποίος, ναι, και στα δύο παιχνίδια όμως, παιδιά, αν δούμε πραγματικά τα στοιχεία, φαβορεί είναι ο Πάοκ, δεν είναι ο Άγιαξ. Για δείτε τα λίγο τα παιχνίδια. Από πλάκα, δηλαδή από το τίποτα σου άρχισε τα δύο παιχνίδια, έτσι. Ναι, στην λεπτομέρεια από πέναλτι που δεν ήταν πέναλτι. Που δεν ήταν πέναλτι. Εάν λοιπόν πάρουμε τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή, τα δύο παιχνίδια που γίνανε, άσχετα πως προκλήθηκε ο Άγιαξ. Βλέπουμε τα παιχνίδια, βλέπουμε τις αποδόσεις των ομάδων, δεν προκύπτει από πουθενά ότι είναι φαβορή ο Άγιαξ, παιδιά, για όνομα του Θεού. Εντάξει, απλά άλλο εκείνα τα μάτς, άλλο εκείνα τα μάτς και άλλο τώρα. Βέβαια θα μου πείτε, σίγουρα. Είναι καλύτερος ο Άγιαξ τώρα, είναι καλύτερος και ο Πάοκ τώρα όμως. Ο Πάοκ είναι πάρα πολύ καλύτερος. Ναι, από την ομάδα αυτό, που γι' αυτό είπαμε ότι πηγάζει και μια παραπάνω αισιοδοξία και σωστά πηγάζει μια παραπάνω αισιοδοξία και τον Πάοκ, γιατί βρίσκεται σε αυτό το σκόπελο, περνάει ένα σκόπελο ο Άγιαξ. Είναι αλήθεια αυτό. Αλλά δεν αλλάζει το γεγονός ότι είναι το φαβορή. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος 52 ετών, τον Πάοκ το βλέπω, είμαι από μωρό Πάοκ και είμαι Πάοκ. Και θεωρώ ότι ο Πάοκ αύριο θα, αν προσέξουμε και κατεβούμε σοβαρά, θα φύγουμε με το 3-0, θα έχει προκριθεί ο Πάοκ, αύριο θα τον διασύρει τον Άγιαξ και μπορεί να τον διασύρει τον Άγιαξ. Να δούμε, μακάρι, αν χτυπήσει τις αδυναμίες του. Ο Φαν ντε Μπεκ θέλει να πάει στον Μπερναμπέου και θέλει να πάει σως. Ναι, αυτό το είχαμε πει και πριν, ότι ίσως το μυαλό του είναι αλλού, του Φαν ντε Μπεκ. Δεν θα βάλει τα ποδιά του στη φωτιά, είναι το μόνο σίγουρο. Άμα δει και τον Εσίτη, θα τρομάξει και λίγο παραπάνω. Τον Εσίτη, δηλαδή να τα πάρουμε όλα τα δεδομένα και να σας πω και κάτι και δεν θέλω να κρατάω πολύ τη γραμμή. Στα προηγούμενα δύο παιχνίδια, αυτό που ακούω, που εγώ ας θεωρηθώ άμπαλος, εσείς όλοι που ξέρετε μπάλα, ότι οι μεγάλες ομάδες δεν μασάνε από έδρες. Παιδιά, στα προηγούμενα δύο παιχνίδια, την ώρα που κάναν ζέσταμα και επίσης την ώρα που φάγανε τον κόλλα, το πρώτο γκολ που βάλαμε τον Κλάους, τρέμαν τα πόδια τους τα Ολλανδάκια από την Κερκίδα. Τρέμαν όμως. Δεν μπορούσαν να δείξουν τώρα την μπάλα. Ναι, αυτό το. Όχι, εγώ αυτό το πιστεύω. Σε αυτό συμφωνώ ότι επηρεάζονται. Το δήλωσε. Ναι, το δήλωσε και ο Κλάς, ενώ ο παίκτης τότε που είχε βάλει τα γκολ στον ΠΑΟΚ, αν θυμάστε, ο αρχηγός τότε του Άγιαξ, έκανε δηλώσεις προχθές στο site του Άγιαξ και είπε ότι η ατμόσφαιρα θα είναι δύσκολη και όλα αυτά τα τόνισε. Δηλαδή, τους έχει μείνει. Και ο Τάντιτς το είπε, ότι περιμένουμε δύο πολύ σκληρά παιχνίδια και ότι είναι καυτή έδρα των Θεσσαλονίκη. Ο ΠΑΟΚ, πέρα από τα λάθη, τα διαιτητικά που γίνανε στα προηγούμενα και την αστοχία του Κλάους. Ότι σεβάστηκε πέραν του διόντος τον Άγιαξ. Το σεβόμαστε, έτσι, για όνομα του Θεού. Αλλά μέχρι εκεί, ρε παιδιά. Ναι, τώρα είναι ένα πολύ μεγάλο κλαμπ. Και πιο έμπειρος ο ΠΑΟΚ σε αυτή τη φάση. Κάτσε λοιπόν, να δούμε και τη δική μας την ιστορία, να δούμε ποιες ομάδες πάνω έχουμε νικήσει. Ναι. Ας δούμε τον Γιώχαν Κρόιφ που είναι και δικό του γέννημα, τα ρίχνει με την Μπαρτσελόνα εδώ μέσα, έσχισε το κεφάλι και έφυγε νικημένος. Δηλαδή και αυτοί κάπου μας έχουν στο μυαλό τους, δεν μπορεί να έρθουν. Σίγουρα αυτό το έχουμε τονίσει και για τον Άγιαξ. Από τους πιθανούς αντιπάλους που είχε στην κλήρωση, ο ΠΑΟΚ είναι πιο δύσκολη ομάδα. Έτσι, αυτό το συζητάμε. Για να κλείσω λοιπόν, εγώ λέω 3-0 παιδιά και αν προσέξει ο ΠΑΟΚ και εύκολα 3-0.
Θα το δούμε αύριο. Είμαστε σοβαροί. Έτσι. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Γεια σας. Να είστε καλά και εσείς, παιδιά. Ευχαριστώ. Πάμε και στον επόμενο πριν το διάλειμμα. Καλησπέρα. 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 Φίλος του Πάγου και εγώ. Τι βλέπετε εσείς για αύριο? Εντάξει, παιδιά, λίγο χαμηλά η μπάλα. Έχουμε καλή ομάδα όμως και εμείς έχουμε τις αδυναμίες μας. Δεν έχουμε παίξει με ομάδες τύπου Ajax. Δηλαδή είδαμε πέρσι πέσαμε με την Πενφίκα και είδαμε ότι βεβαίως με το λάθος του Πασχαλάκη και ανατράπηκαν όλα, η ψυχολογία κτλ. Είδαμε ότι έχουμε μια διαφορά ποιότητας, έτσι. Ναι. Δεν λάθουμε τώρα, ο Ajax έγινε... Ο Ajax ήταν ανώτερος από την Πενφίκα πέρσι που παίξαμε και είναι πιο δύσκολη ομάδα γιατί οι Ολλανδοί ομάδες, αυτές οι ομάδες είναι... δεν αφήνονται πολύ εύκολα, δηλαδή δεν κάνουν γκέλα εύκολα, ειδικά ο Ajax. Δηλαδή σε άλλες χώρες κάποιες ομάδες μπορεί να σε προτιμήσουν και τα λοιπά, οι Ολλανδοί είναι σκληροτράχυλοι. Και τώρα ο Ajax, εντάξει, με τις δύο δύσκολες προκρίσεις που πήρε κόντρα στον ΠΑΟΚ, δεν νομίζω ότι θα έρθει με ψηλά το κεφάλι και να τον υποτιμήσει ή κάτι τέτοιο, έτσι, θα είναι πολύ υποψιασμένος. Είναι ομάδα που παίζει πάρα πολύ ωραίο ποδοσφαίρο, έτσι. Δηλαδή πέρσι είδα με την Juventus, έβγαζε όποτε ήθελε, όποτε ήθελε έκανε φάση. Και με τη Real και με την Tottenham, παρότι αποκλείστηκε. Ναι. Γι' αυτό θέλω να σου πω ότι καταρχήν εγώ δεν βλέπω ότι έχουν απώλειες. Δηλαδή δύο φύγαν, όλοι θα παίξουν. Και ο Van de Beek και ο Νέρες προχθές έπαιξε. Στο 82 μπήκε αλλαγή, δεν ξέρω γιατί λέει ότι θα παίξει. Ο Νέρες προχθές με την Ποντέρα. Ναι, ναι, δεν είναι 100% έτοιμος από αυτό. Ναι. Δεν θα έχω ότι μάλλον δεν θα το χρησιμοποιήσει. Θα το δούμε αύριο αυτό, βέβαια. Ναι. Αν έπαιξε 10 λεπτά προχθές, γιατί να μην παίξει και 45 αύριο. Ναι, είναι πιθανό. Ναι, σε αυτό ναι, ισχύει. Οπότε δεν έχει, δηλαδή δύο που πουλήθηκαν. Δεν έχει κάποιες άλλες. Και ο Van de Beek έρχεται. Και όλοι έρχονται. Δεν υπάρχει ότι κάποιος λείπει κτλ. Απλά θεωρώ ότι αύριο νομίζω ότι το καλό για τον ΠΑΟΚ θα είναι να σκοράρει όχι στην αρχή. Νομίζω ότι δεν θα το κάνει καλό να σκοράρει στην αρχή. Με βάση το περσινό που είχε γίνει με την Μπενφίκα, λέτε, έτσι. Γενικά, και με αυτό. Αυτές οι ομάδες ότι αν φορτσάρουν και πιέσουν πολύ, γιατί αν θα φας γκολ θα πιέσεις πολύ. Έτσι. Νομίζω ότι καλύτερα πας να βάλει ένα γκολ στο 44 και ένα ακόμα γκολ στο 89. Νομίζω ότι αυτό θα είναι το καλύτερο. Και να μην έχει δεχτεί, έτσι. Γιατί αν βάλει στο 15, στο 13, στο 7 και είναι η ομάδα, ο Ajax όπως είναι, που μπορεί να βγάλει πολλές φάσεις και να σε πιέσει, αν φας ένα γκολ νωρίς, αλλάζει πολύ, δυστυχώς παιδιά στην Τούμπα, αλλάζει πολύ εύκολα η ψυχολογία των παιχτών. Και μετά, αν δείτε και με τον Ajax, και την άλλη φορά που χάσαμε ένα, έγινε 3-3, μέσα 6 λεπτά φάγαμε 3 γκολ. Ναι, δηλαδή η ψυχολογία, ή πολύ εύκολα από το Zenit πάει στον Αδύρ. Ναι, με αυτές τις ομάδες πρέπει να είσαι 100% focus σε όλο το 90 λεπτό. Ακριβώς, για να σε αντιμετωπίσεις. Δεν επιτρέπονται λάθη τύπου Πασχαλάκη πέρσι. Πραγματικά και εγώ, όπως είπα ένας προηγούμενος, ο Γιαννούλης λίγο θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικός. Ναι, γιατί σε αυτό το επίπεδο κοστίζουν, πάρα δεν συγχωρούνται. Όλοι οι ναι. παίχτες, όλοι, γιατί μπορεί να λέμε για τον Γιαννούλη, αλλά μπορεί να κάνει κάποιος άλλος. Όλοι οι παίχτες πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί, να βγαίνουν πρώτοι στην μπάλα. Αν βγαίνουν πρώτοι στην μπάλα και δεν κάνουμε λάθη στις μεταβιβάσεις, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ έχει τύχει. Εάν με την πίεση κάνουμε λάθος μεταβιβάσεις, κάνουμε βιαστικές κινήσεις, θα βγούμε εκτεθειμένοι. Και δεν ξέρω βέβαια η ομάδα φέτος και μεταστημένα τι γίνεται, γιατί είχαμε προβλήματα. Θέλω να ευχηθώ καλή επιτυχία, υπομονή και δεν χρειάζεται από το 15 να πούμε γιατί δεν βάλαμε κτλ. Μπορεί και 1-0 να γίνει στο 90, καλό θα είναι. Έτσι. Προφανώς. Σίγουρα ο ΠΑΟΚ θα έχει τον ενθουσιασμό στην αρχή, γιατί θα, και η κερκίδα θα ζητοκραυγάζει κτλ. Οπότε δίνει ένα βαντάζ στον ΠΑΟΚ στην αρχή, είναι αλήθεια του παιχνιδιού. Σε αυτά τα παιχνίδια, ένα σφύριγμα, ένα κάτι αλλάζει όλα τα πάντα. Δηλαδή, ένα γκολ στο 3 ή χτύπα ξύλο μια κόκκινη, μακάρι να φάνε αυτή τη κόκκινη. Δηλαδή, όλα ανατρέπονται μέσα σε ένα δευτερόλεπτο, μέσα σε ένα κλάσμα. Καταλάβατε τι γίνεται. Ναι, λεπτομέρειες κρίνουν πολλές φορές την πρόκριση. Και μια λεπτομέρεια μπορεί να κρίνει όλη τη σειρά. Ναι, έτσι είναι, ναι. Αυτό. Έτσι έγινε. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά, Γιώργο, στο τελευταίο διάλειμμα. Θα τα σχολιάσουμε τα υπόλοιπα. Έτσι, να επιστρέψουμε για το τελευταίο ημίωρο και πάλι με ανοιχτές γραμμές στο 2310-287-888. Τηλεφωνείτε στο ίδιο νούμερο 2310-287-888 και οι φίλοι του Άρη για να κερδίσετε μια διπλή πρόσκληση για το θέατρο Βεργίνα του Ρίτζινγκ Καζίνο Θεσσαλονίκη για την 5η στις 8 που είναι το μάτσο Άρη με τη Μόλτε. Να το δείτε εκεί σε γιγαντοθόνη με τις μπύρες σας, απεριόριστη μπύρα. Να έχετε ευκαιρία να κερδίσετε και δώρα, σκληρώσεις που θα γίνουν στο ημίχρονο. Πάμε εμείς στο τελευταίο διάλειμμα και επιστρέφουμε για το τελευταίο μέρος της εκπομπής. Δεν είμαστε, επιστρέψαμε. Τελευταίο μέρος της εκπομπής, ο Λίμπερο παντού. Λίμπερο 107,4 ακούτε. Γιώργος Παναγιωτίδης, Γιώργος Μπαϊράμης και απέναντι Βασίλης Καβαδίας στη ρύθμιση του ήχου και Δημήτρης Μπαλόμπατς, ο οποίος περιμένει εκεί από δίπλα, υποστηρίζει τον Βασίλη Καβαδία σε ό,τι του χρειάζεται.
Τον υποστήριξη. Τεχνική υποστήριξη. Σωστό, ναι. Λοιπόν, είμαστε ασφαλείς. Είμαστε καλά χέρια. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, 2-3-10-2-87-8-8-8. Και για ανοιχτές γραμμές να τα πούμε στον αέρα. Και για τους φίλους του Άρη που θέλουν να κερδίσουν πρόσκληση για να βρεθούν την ερχόμενη Πέμπτη στις 8 στο θέατρο Βεργίνα του Ρίτζης Κατζίνα Θεσσαλονίκη και να δουν από εκεί σε γιγαντοοθόνη με τις μπυρίτσες τους το παιχνίδι του Άρη με τη Μόλτε. Έτσι να το απολαύσουν. Λοιπόν, μαζί μας και σε αυτήν την τελευταία ώρα της σημερινής εκπομπής η Avanti Pizza. Καλύτερη πίτσα είναι εδώ και είναι η Avanti Pizza. Στόχος Avanti είναι το πιο λαχταριστό αποτέλεσμα χρησιμοποιώντας καθημερινά φρέσκα προϊόντα. Πίτσες με μοναδικές συνταγές για όλα τα γούστα και για όλα τα μεγέθη. Οικογενειακές, γίγας αλλά και μάνστερ που φτάνουν τα 45 εκατοστά, παρακαλώ. Στην Avanti μπορείς να δοκιμάσεις πολλές διαφορετικές γεύσεις γιατί δίνουμε και πίτσες και με το κομμάτι. Μπορείς να δοκιμάσεις επίσης δροσερές σαλάτες και πεντανόστιμες μακαρονάδες. Avanti Pizza παίζει δυνατά σε Εύωσμο, Καλαμαριά, Θέρμη και Χαλκιδική στη Σάρτη. Δείτε το μενού μας με φοβερές προσφορές στο Facebook ή στο avantipizza.gr. Delivery από τις 5 έως τη 1 στο 2310-444-014. Και οι προσφορές οι οποίες έχει αυτή την περίοδο η Avanti Pizza. Δύο οικογενειακές πίτσες μόνο με 8,90. Δύο γίγας πίτσες μόνο με 12,90. Μία Monster Pizza 45 εκατοστών και μία σαλάτα μόνο με 14,90. Και δύο Monster Pizza 45 εκατοστών μόνο με 19,90. Και φυσικά και άλλες μοναδικές προσφορές που θα βρείτε στο Facebook ή στο avantipizza.gr. Λοιπόν, και σύμφωνα με πληροφορίες, Γιώργο Μπαϊράμι, τα παιδιά στο Repress ετοιμάζουν την ανάλυση του Ajax. Των αδύναμων σημείων του Άλιαξ, τα οποία μπορεί να χτυπήσει ο ΠΑΟΚ. Οπότε έχουν εντύπωση τώρα ή σήμερα το απόγευμα ή αύριο το μεσημέρι θα υπάρχει το βίντεο με την ανάλυση όλη τη των αδύνατων σημείων. Των τρωτών σημείων της του Άλιαξ. Ναι, τα σημεία στα οποία μπορεί να χτυπήσει ο ΠΑΟΚ. Αυτό που μου άρεσε και νομίζω μπορούμε να το κρατήσουμε από όλα όσα υπόθηκαν στην ενδείξη τύπου τη σημερινή. Είπε πολλά ενδιαφέροντα ο Αμπέλ Φερέιρα πάντως, Πορτογάλος τεχνικός. Μίλησε για αρκετά και διάφορα θεματάκια και εξέφρασε γενικότερα νομίζω και την δική του ιδεολογία και το πώς θέλει να μπει, να συμμετέχει και αυτός στους στόχους και τα όνειρα του ΠΑΟΚ, το πώς στάσεται με τη φιλοσοφία του Βασαβίδη και όλα αυτά τα υπόλοιπα. Αλλά στέκομαι στην δήλωση του Πέλκα για το πώς νιώθει σιγουριά και αυτοπεποίθηση και για το πώς ξέρει, είπε αυτός και συμπαίκτης του, το πώς θα αντιμετωπίσουν τον Άγιαξ, ξέρουν τι πρέπει να κάνουν, ξέρουν ποια είναι τα αδύναμα σημεία που έχει στο παιχνίδι της η Ολλανδική ομάδα. Και αυτό προφανώς πηγάζει από την εμπιστοσύνη που έχουν στον προπονητή τους και όλα όσα τους έχει μεταφέρει στην τακτική ανάλυση του αγώνα εξωσκάουντινγκ που έχει γίνει από τις προηγούμενες ημέρες. Καλησπέριζουμε και Νίκο Παπαδόπουλο, ο οποίος επιστρέφει λίγο μαυρισμένος, έχω την εντύπωση. Όχι. Μπα. Με μπλούζα Βελγίου δεν παίρνει θέση για κάποια. Δεν είναι. Ναι, δεν είναι Ολλανδίας. Καλωσορίζουμε τον Ντεμπόκ. Α, πού είναι αυτό, ήρθε. Πού είναι, ήρθε. Σήμερα ή αύριο έρχεται. Αύριο. Μάλλον αύριο έρχεται. Δεν μπορώ το νέο αποκτήμα. Αυτό φορέσε πριν τα ο Νίκος Παπαδόπουλος. Θα τον ακούσετε στις 5 φυσικά σε πολύ λίγο. Θα του παραδώσουμε τη σκητάλη στο All About Aris On Air. Εδώ θα μείνετε συντονισμένοι φίλοι του Άρη με όλη την ανάλυση φυσικά και των πιθανών αντιπάλων του Άρη στον επόμενο γύρο και τη Μόλτε που έπαιξε και η Μόλτε πρωτάθλημα. Έτσι, στην Νορβηγία παραμένει πρώτη, κέρδισε ξανά με 2-0. Ναι, χθες την Viking. Ναι, ναι, ναι. Όχι παραμένει Vikings, Viking. Ναι. Αλλά προειδεάζει εκεί πέρα, εκεί πάει. Παραμένει στην πρώτη θέση. Ναι, έχουν παίξει και 17 παιχνίδια έχουν παίξει. Πάνω από τα μισά. Αυτό, 15, ναι. 16 ομάδες έχει, 15 αγωνιστικές έχει ο πρώτος γύρος. Τώρα είναι η δεύτερη αγωνιστική του δεύτερου γύρου έπαιξαν. Οι Νορβηγοί παραμένουν πρώτοι. Την 5η στις 8 το παιχνίδι του Άρη θυμίζουμε για άλλη μια φορά. Έτσι, θα σας αναλύσει ο Νίκος συνέχεια και περισσότερα πράγματα και για Παρτιζάν και Μαλάτιασπορ που έβγαλε κληρωτίδα σήμερα. Βάτη η κλήρωση, τα είπαμε και νωρίτερα και για τον Κιτρινό Μαυρούς. Για όλες τις, και για ΠΑΟΚ και για Άρη βασικά, για τις ομάδες εδώ της πόλης μας. Για ΑΕΚ πιο δύσκολα, για Ατρόμητο έτσι και έτσι. Το παλεύει απέναντι στη Μίτλαντ, στη Ρέιτζερ, εντάξει δεν είναι φαβορί. Εντάξει, πρώτα σπερά στη Λέγκια, γιατί και αυτό ναι, είναι πολύ. Έτσι. Νομίζω είναι πιο δύσκολο το της Λέγκια. Ναι. Αν και δεν ξέρω σε τι φόρμα βρίσκεται γενικά η πολωνική ομάδα. Αλλά έχει την εμπειρία. Έτσι. Έχει περισσότερη εμπειρία βασικά σε σχέση με τον Ατρόμητο. Και μάλλον θα το δούμε στην ΕΡΤ το πρώτο μάτς του Ατρόμητου με τους Πολωνούς, όπως διαβάζω τώρα. Και περιμένουμε, είπαμε, να κλείσουν και τα τηλεοπτικά δικαιώματα των δύο αγώνων του Άρη με τη Μόλτε. Να δούμε πού θα τα δούμε, γιατί που θα τα ακούσουμε, ξέρουμε εδώ στο Λίμπριο 107,4 φυσικά. Και το 15 Αύγουστο, στη Ρεβάνς εδώ στο Κλειάνι της Βικελίδης, ζωντανά από το γήπεδο.
Έτσι, λοιπόν, διαβάζω τώρα ότι ξεκίνησε η συνάντηση Αβγενάκη με ΕΠΟ και Super League 1. Να δούμε τι θα προκύψει. Τι θα γίνει με τα τηλεοπτικά, έτσι. Πολλά είναι πολύ μεγάλο θέμα. Με τα ψαλίδι, το ψαλίδισμα έτσι, των εσόδων. Ήδη ομάδες. Σήμερα ανακοινώθηκε ότι ο Παναθηναϊκός επιστρέφει στην Νόβα. Το ανακοίνωσαν επίσημα και η πράσινη και η συνδρομητική τηλεόραση. Σημαντικό αυτό. Οπότε τέλος ο Παναθηναϊκός από την ΕΡΤ. Ναι, και με τον μπάσκετ υπάρχει θέμα, γιατί και εκεί οι ομάδες έχουν πληροφορηθεί ότι θα υπάρχει κάποια μείωση στα συμβόλαια. Και πού θα βρουν συμβόλαια τώρα σε πρωτάθλημα χωρίς Ολυμπιακό, χωρίς ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Χωρίς κεντρικό χορηγό. Έτσι είναι λίγο δύσκολο το τοπίο στο μπάσκετ. Είναι ακόμα πιο δύσκολο το τοπίο στο μπάσκετ. Το γνωστό σύστημα που υπάρχει και χωρίς κίνητρο κτλ. Εντάξει, τα έχουμε ξαναπεί. Είναι αλλιώς η κατάσταση στο μπάσκετ. Είναι η Ευρωλίγκα και μετά δεν είναι ευρωπαϊκά τουλάχιστον. Μετά το χάος. Μετά το χάος, έτσι. Λοιπόν, για 10 λεπτά και ακόμη είμαστε εδώ στην αέρα του Λίμπερο 107,4 με ανοιχτές γραμμές στο 2310-287-888. Για όποιον θέλει να παρεύει να σχολιάσουμε είτε τις κληρώσεις είτε την αγωνιστική δράση που υπάρχει όλη αυτή την εβδομάδα. Έτσι, Γιώργο, πολύ πλούσια. Ναι. Να πάμε λίγο να τα δούμε όλα με τη σειρά. Το τι... Ναι, ανακεφαλαίωση, έτσι. Ναι, και λοιπόν, μετά να ελαφρύνουμε εγώ λίγο το κλίμα, να κάνουμε ένα αναφορά και στο μπάσκετ, με την εθνική, έτσι, τι έγινε. Ναι. Και να το πάμε πιο χαλάρα μετά. Η εθνική ανδρών είναι και αυτή από σήμερα στην Κρήτη, για την προετοιμασία της για το μπάσκετ. Θα έχει και φιλικό τουρνουάκι, έτσι. Ναι, στην Κρήτη θα παίξει δύο παιχνιδάκια. Λοιπόν, καταρχήν να δούμε λίγο το πρόγραμμα, τι έχουμε να περιμένουμε αυτές τις ημέρες. Αρχίζει γενομένης από αύριο. Μιας και σήμερα έγιναν οι κληρώσεις. Αύριο στις 8 πάω ΚΑΓΙΑΚ στην κατάμεση Τούμπα. Έχει γίνει sold out. Ζωντανά από το Λίμπερο 107,4 και τηλεοπτικά από το Open TV. Την Τετάρτη στις 9 παραντάρτο Μπασάκ Σεχίρ Ολυμπιακός. Δεν έχει κλείσει ακόμη σε ποιο κανάλι θα το δούμε τηλεοπτικά. Έτσι, υπάρχει φημολογία για Nova ή Cosmote. Μάλλον είναι σκληροί διαπραγματευτές οι Τούρκοι. Ναι. Για να μην έχει κλείσει ακόμα. Ναι, γιατί αναλύσα... αύριο είναι το μάτς. Ναι, αναλύσαμε τι συμβαίνει με τα εκτός έδρας παιχνίδια. Έτσι. Στην προκριματική φάση. Διαπραγματεύονται οι χώρες, τα κανάλια από τις χώρες που γίνονται τα παιχνίδια. Έτσι. Πέμπτη, 8 Αυγούστου. Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα ΑΕΚ στην Κοσμοτέ TV. Έκλεισε αυτό το. Σήμερα έκλεισε, έτσι. Ναι, και μια παρένθεση για το παιχνίδι. Η Κραϊόβα έδωσε ένα παιχνίδι πρωταθλήματος, γιατί έχει ξεκινήσει το πρωτάθλημα στη Ρουμανία με την Ουραγό και το έχασε κιόλας 2-1. Τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς ποια είναι η ομάδα, θα τη βρω, αλλά δεν είναι σε καλό φεγγάρι. Και περιμένουμε και την απόφαση για την Κραϊόβα, για τους Ρουμάνους, την τιμωρία τους από την UEFA. Ίσως είναι και λίγο επηρεάζουμε. Την Πέμπτη, εκτός από το. Η Πέμπτη είναι ωραία βραδιά να κάτσεις από τις 7 και 4 που ξεκινάει η ΑΕΚ μέχρι τις 12 που τελειώνει ο Ατρόμητος. 5 ώρες θα βλέπεις μόνο μπάλα. Έτσι, ισχύει. Και είναι και το μπάσκετ ενδιάμεσα. Δεν ξέρω αν έχει για παιχνίδι την Πέμπτη. Θα το δούμε μετά. Αλλά. Ναι. Τώρα από εδώ και πέρα έτσι θα πηγαίνει. Ναι, ξεκινήσαμε full season. Ωραία πράγματα. Είναι ωραίο, ναι. Έχετε τελείωσαν... και άδειες τώρα οι περισσότεροι. Ναι. Θα ράξετε και θα βλέπετε μπαλίτσα στις άδειες. Πότε θα σας διώξουν τα σπίτια. Ωραία, είναι ωραία. Λοιπόν, θα φάμε κανένα ξύλο όλοι μαζί, ομαδικός. Λοιπόν, για μας είναι και η δουλειά μας τουλάχιστον. Έτσι, δεν μπορώ να πω τίποτα. Είναι σοβαρή δικαιολογία. Σωστός. Λοιπόν, Πέμπτη στις 8 το Molde Aris. Και όσοι θέλετε, επαναλαμβάνω, μπορείτε, προλαβαίνετε για λίγα λεπτά και ακόμη να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις για να βρεθείτε στο θέατρο Βεργίνα του Ρίτζινγκ Καζίνο Θεσσαλονίκη και να δείτε εκεί το παιχνίδι, να το απολαύσετε με μπυρίτσα, σε γιγαντοθόνη, σε κυτρινό μαύρο κλίμα, έτσι κερκίδα που θα υπάρχει. Επομένως, καλείτε στο 2-3-10-287-888 και αυτόματα κερδίζετε τις προσκλήσεις. Και στις 10 το παιχνίδι Λέγκια Βαρσοβία Ατρόμητος. Προς την ΕΡΤ είπαμε νωρίτερα αυτό το παιχνίδι. Ναι, ναι. Εντάξει, υπάρξουν ανακοινώσεις και αυτά μέσα. Μόλις... Το Molde Aris ακόμα δεν ξέρουμε πότε το δούμε, τα είπαμε και αυτά νωρίτερα. Και την επόμενη εβδομάδα μετά, Τρίτη 13 Αυγούστου, το Ajax Pauk στις 9.30 και την ίδια ώρα και το Ολυμπιακός Μπασάκ Σεχίρ. Στην Κοσμοτέο Pauk στην Νόβα Ολυμπιακός. Τετάρτη 14 Αυγούστου στις 7 το Ατρόμητος Λέγκια Βαρσοβίας, χωρίς να έχει κλείσει ακόμη το κανάλι, θα το μεταδώσει τηλεοπτικά. Και την Πέμπτη το 15 Αυγούστου στις 9 η ΑΕ κόντρα στην Ουνιβερσιτέα Κραϊόβα, στο άδειο ΟΑΚΑ και κλεισμένο των θυρών από την Νόβα το τηλεοπτική μετάδοση. Και στις 9.30, 15 Αύγουστο, το Άρης Μόλντε, εδώ ζωντανά από το Λίμπερο 107,4 στο Κλένα της Βικελίδης. Και δεν ξέρουμε ακόμη ποιο κανάλι θα μεταδώσει τηλεοπτικά. Εντάξει, εκεί θα βρεθεί πιο γρήγορα η λύση, έτσι, επειδή είναι και στην Ελλάδα. Ναι. Πάλι για το TV το βλέπω. Εκεί διαπραγματεύεται ο Άρης που θα δώσει τα δικαιώματά του. Ναι. Επειδή είναι εντός έδρας. Αυτά για το ποδόσφαιρο. Κλείσαμε αυτά, νομίζω, την αναφορά μας. Ναι. Πάμε στην εθνική ομάδα των Ανδρών, η οποία έχει ξεκινήσει. Α, μάλλον πριν κλείσουμε την αναφορά μας, βλέπω τώρα ότι υπάρχει τη τελευταία στιγμή μια ανακοίνωση της ΠΑΕ Βόλος, του νέου ποδοσφαιρικού συλλόγου, του νου Πουσού Βόλου.
λιτή ανακοίνωση. Ξεκαθαρίζει για άλλη μια φορά, επειδή συνεχίζουν να ακούγονται σενάρια για τον Ηρακλή, τον Αφημί, τον Παπαδόπουλο και όλα αυτές τις συζητήσεις, όλο αυτό το γαϊτανάκι που κρατάει εδώ και πάρα πολύ καιρό πλέον. Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Βόλος μόλις πριν από λίγο. Ο Βόλος δεν φεύγει από το Βόλο. Τρεις τελείες, αποσιοποιητικά. Αν και έχει καταντήσει κουραστικό, είμαστε αναγκασμένοι να επαναλάβουμε για μια ακόμη φορά ότι ο Βόλος δεν θα φύγει από το Βόλο. Το αναφέρει ξανά στην ανακοίνωση. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Αυτή είναι η ανακοίνωση του Βόλου. Ξεκάθαρα διαψεύδει τα νέα σενάρια για Ηρακλή που αναζωπυρώνονται συνεχώς. Οπότε λαμβάνει ένα τέλος αυτό το σύριαλ. Έτσι. Οπότε ο Ηρακλής ίσως κινηθεί για την απόκτηση αλόφιμη. Ακούγονται πολλά και για την Λαμία που είναι σε φάση περίεργη. Τέλος πάντων, θα δούμε. Συνεχίσουμε με τον μπάσκετ, Γιώργο. Αν είναι, έτσι είναι. Πάμε για την Εθνική Αδρών, η οποία έχει ξεκινήσει ως γνωστόν την προετοιμασία της για το Παγκόσμιο Κύπελλο της Κίνας, που ξεκινάει στις 31 Αυγούστου. Θα δώσει δύο φιλικά. Έπεσα για μια μέρα έξω, την Παρασκευή το πρώτο φιλικό, οπότε δεν μπορούμε να το συνδυάσουμε με Europa League, είναι αλήθεια. Θα παίξουμε δύο φιλικά στην Κρήτη, στο τουρνουά της Aegean που θα γίνει στο γήπεδο Δύο Αωράκια, στο κλειστό Δύο Αωράκια, το γνωστό γήπεδο και στην Κρήτη που γίνονται πάρα πολλά έτσι, μπασκετικά γεγονότα. Στις 9 του μηνός αντιμετωπίζουμε την Ουγγαρία και στις 11 θα αντιμετωπίσουμε το Ιράν. Δεν είναι υψηλά εμπόδια, είναι αλήθεια, αλλά ο κόσμος εξαφανίζει, είναι αλήθεια, τα εισιτήρια. Είναι δεδομένη δίψα για να δουν από κοντά την εθνική και τον Γιάννη Αντετοκούμπο, θα λέγα εγώ, γιατί σε όλους τους τίτλους αυτό βλέπω, ότι όλοι θέλουν να δουν τον Γιάννη Αντετοκούμπο και είναι λογικό, είναι ο καλύτερος παίχτης στον κόσμο. Είναι λίγο περίεργο αυτό που θα πω τώρα, αλλά έτσι έχει μέχρι στιγμής. Αυτή τη δεδομένη χρονική στιγμή τα μαγικά χαρτάκια των 15 ευρώ έχουν εξαντληθεί και απομένουν ελάχιστον το 10. Δηλαδή έχουν εξαντληθεί τα ακριβά τα εισιτήρια. Ήταν πιο λίγα ρε μάλλον. Ήταν σε περιορισμένες θέσεις. Από ό,τι το υπόλοιπο γήπεδο γενική είσοδο θα είναι στα 10 ευρώ. Από ό,τι καταλαβαίνω, τα 15 θα είναι στις κεντρικές κερκίδες και στα πέταλα τα 10. Όχι, μάλλον θα είναι σε όλο το γήπεδο εκτός από μερικές θέσεις VIP τα 15, οπότε θα είναι λίγα τα εισιτήρια. Α, μπορεί να. Δεν ξέρω. Το πιο λογικό. Πρέπει να μπω στην πλατφόρμα για να το δω αυτό που λες. Εντάξει. Αλλά ναι, είναι λίγο. Εντάξει, εδώ οι φίλοι που μας ακούνε δεν νομίζω πολύ να ταξιδέψουν στην Κρήτη για να δουν αυτό. Όχι, απλά αναφέρουμε ότι υπάρχει μεγάλη δίψα από πλευρά. Ναι, πάει ο κόσμος. Ναι, στην Κρήτη πάντα στηρίζει για την εθνική. Θα ήταν ωραίο έτσι να. Αυτό σαν παράπονο, έτσι. Θα ήταν ωραίο να βλέπαμε και την εθνική στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα, λέω, στη Θεσσαλονίκη. Θα πήγαινε εσύ και άλλοι 2-3 νομίζω. Γιατί, όχι. Έχει δείξει ο λαός, ο κόσμος της Θεσσαλονίκης, ότι στηρίζει την εθνική. Έγινε πριν δύο. Έχει δείξει. Μια φορά τους είδαμε, όχι ακριβώς στην εθνική, που είχε έρθει ο Γιάννης Αντετοκούμπο με τα αδέρφια του. Και ναι, ήταν για Αντετοκούμπο. Για την εθνική, ναι, για έπαιζαν... τον Βασιλακόπουλο, για όλο αυτό το πακέτο γενικότερα. Έτσι, υπάρχουν εδώ στη Θεσσαλονίκη, δεν έχουν και τόσο καλό ρεύμα, ναι, για αλήθεια τα τελευταία χρόνια. Λες γι' αυτό δηλαδή να μην έχουν φέρει διοργάνωση εδώ? Δεν αποκλείεται. Εντάξει. Σίγουρα θα θέλαμε όμως να δούμε και την εθνική στη Θεσσαλονίκη, γιατί είναι όλων των Ελλήνων η εθνική, έτσι. Ό,τι ισχύει και για το ποδόσφαιρο, ναι, θα πρέπει να βλέπουν όλοι οι Έλληνες την εθνική, όχι μόνο η Αθήνα ή. Στην Κρήτη δεν ξέρω αν θα πάει εν τέλει με όλα αυτά που γίνονται. Αλλά είναι ωραίο να ταξιδεύει παντού η εθνική και να βλέπουν όλοι οι φίλαθλοι από όλη την επικράτεια την ομάδα που υποστηρίζουν όλοι, έτσι. Είναι όλων των Ελλήνων η εθνική. Ναι. Έτσι δεν είναι? Δεν ξέρω αν διαφωνείς. Έτσι πρέπει να είναι βασικά. Δεν ξέρω αν είναι έτσι όμως. Εντάξει. Ωραία. Εδώ η κουβέντα είναι μεγάλη. Είναι μεγάλη κουβέντα, εντάξει. Εγώ θέτω το γεγονός έτσι πως πρέπει. Στο μπάσκετ το θέτεις. Σε όλα. Και στο χόκι επί χόρτου, που κάποια στιγμή είχαμε ομάδα. Έτσι. Και εκεί πρέπει να το στηρίζουμε. Τώρα δεν έχουμε, να ξέρεις. Είχαμε μόνο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Και τα μεγάλα τεστ εν Ελλάδη για την εθνική είναι στις 16, 17 και 18 Αυγούστου. Θα αντιμετωπίσουμε τις Σερβία, Ιταλία και Τουρκία. Η σειρά είναι λίγο μπερδεμένη, όπως σας είπα. Η Σερβία είναι η πρόβα Generale. Το τελευταίο παιχνίδι πριν ταξιδέψουμε για Κίνα στις 18 Αυγούστου, πάρα πολύ δυνατό τεστ για την Ελλάδα πριν αναχωρήσει με ελπίδες, με προσδοκίες και όνειρα για την Κίνα, και ελπίζουμε να γυρίσουν στις 16 Σεπτεμβρίου με μια διάκριση, έτσι. Με ένα μετάλλιο. Το περιμένουμε. Αυτό, πάντως, μας υπολογίζουν πάρα πολύ και οι ξένοι, οι άλλες ομάδες, οι υπόλοιπες ομάδες μας υπολογίζουν πάρα πολύ και σε συνεντεύξεις το βλέπουμε, σε δηλώσεις κτλ. Ότι είμαστε πάρα πολύ υπολογίσιμος αντίπαλος και είχαμε δει και τις αποδόσεις την προηγούμενη. Νομίζω. Ναι, που μας έδειχνε τέταρτο φαβορί για τελικό.
κάπου εκεί. Ναι. Αυτά και για την Εθνική Νέων. Έχασε χθες δυστυχώς, είναι αλήθεια. Έχασε το μετάλλιο, τρύπησε το ταβάνι της, θα έλεγα εγώ. Αν και ήμασταν αισιόδοξοι ότι θα κάνουν την υπέρβαση και στον μικρό τελικό με τη Σλοβενία, γιατί τους είχαμε κερδίσει και στη φάση των ομίλων, είναι αλήθεια. Εν τέλει δεν τα κατάφερε και περιορίστηκε στην τέταρτη θέση. Πρωταθλήτρια Ευρώπης η Ισπανία με λίγο σπρόξιμο, να το πούμε και αυτό. Χρειάστηκε δύο διαιτητικές αποφάσεις υπέρ της στο τέλος εκεί, στο τέταρτο δεκάλεπτο, για να ανατρέψει την κατάσταση με την Τουρκία. Και οι δύο πάρα πολύ καλές ομάδες, όντως ήταν οι δύο καλύτερες ομάδες διοργάνωσης. Mm-hmm. Πολύτιμότερος παίχτης ο Αλντάμα, εξαιρετικός καλαθοσφαιριστής ο Ισπανός, και ο Γκαρούμπα, ο οποίος είναι ο γκόλιθος πραγματικά στη θέση του σέντερ. Πάρα πολύ. Θα είναι το μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ αυτοί οι παίχτες, αυτές οι ομάδες. Ευελπιστούμε και οι δικοί μας οι Έλληνες να γίνουν ακόμα καλύτεροι, να πήραν τις εμπειρίες κατάλληλες, να πήραν και το μάθημά τους από τις βαριές ήττες που κάνανε στο τέλος και να παρουσιαστούν του χρόνου πλέον ως νέοι. Νέοι, πώς πάει, άντρα 19 είναι του χρόνου. Ναι, νομίζω ότι νέων πάει μετά. Αυτό, να παρουσιαστούν ακόμα καλύτεροι. Αυτά. Είχαμε και τον Grand Prix της Φόρμουλα 1 για να κλείσουμε με αυτό, έτσι. Ωραία. Κέρδισε ο Lewis Hamilton, οδεύει τον έκτο, για το έκτο παγκόσμιο στέμα του. Δεύτερος ήταν ο Verstappen και τρίτος ήταν ο Sebastian Vettel με Ferrari. Ανανεώνει το ραντεβού η Φόρμουλα 1 για το Grand Prix της, του Spa στο Βέλγιο, πριν αναχωρήσουν όλοι οι πιλότοι για τις διακοπές τους, την καλοκαιρινή διακοπή που κάνει η Φόρμουλα 1, και επιστρέψουν μετά πάλι τον Σεπτέμβρη ή τέλη Αυγούστου, εκεί πέρα είναι, με Μόντσα, αν δεν κάνω λάθος. Mm-hmm. Θα τα πούμε και σε επόμενες εκπομπές για τη Φόρμουλα. Αυτά λοιπόν από εμάς, Γιώργο Μπαϊράμι. Κάπως έτσι φτάνουμε και στη σημερινή, στο τέλος της σημερινής εκπομπής ο Λίβερο Παντού. Ακολουθεί All About Aris On Air με Νίκο Παπαδόπουλο και Χρήστανο Τσαλτή, λογικά, για να σχολιάσουμε περισσότερο και τα του Άρη, την ανάλυση της Μόλντε, την κλήρωση στον επόμενο γύρο. Εδώ στο Λίμπερο 107,4 μένετε συντονισμένοι. Ευχαριστούμε και εμείς για την ακρόαση αυτό το τρίωρο. Ναι. Αύριο και πάλι 2 με 5 έτσι, θα είμαστε μαζί στο pre-game του ΠΑΟΚ Άγιαξ. Να κάνω λίγο μια διόρθωση. Όντως το επόμενο Grand Prix είναι του Βελγίου, αλλά έχει φτάσει η καλοκαιρινή διακοπή. Έγινε μια αλλαγή έτσι, νομίζω, φέτος. 1 Σεπτέμβρη είναι το Grand Prix του Βελγίου στο Spa. Επιστρέφουν οι πιλότοι από τις καλοκαιρινές διακοπές. Έχουν φύγει ήδη, είναι αλήθεια. Και επιστρέφουν σε λιγότερο από ένα μήνα. Πολύ αυτά. Ωραία. Ωραία. Αυτά λοιπόν από εμάς. Καλή συνέχεια εδώ στο Λίμπερο 107,4. Καλό απόγευμα. Γεια σας.